Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δύο λεπτά μετά τις 10 και βράδυ Πέμπτης, 16 Ιανουαρίου, και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη Τομούτσι, έχουμε απόψε έναν εξαιρετικό προσκεκλημένο. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και από μένα. Σου δίνω την μπάσα που χρειάζεται για να παρουσιάσω τον απόψινο καλεσμένο μας. Πάντα μας έχουμε τον ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο για το Δήμο Ζωγίνθου, τον κύριο Διονύση Γουάστορ. Καλησπέρα, κύριε Γουάστορ, και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Για να τα πούμε απόψε. Η ευχαρίστηση είναι δική μου. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους τους Ζακυνθινούς και τους ανθρώπους όλου του κόσμου. Με υγεία, αγάπη και ειρήνη. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το σημαντικότερο στη ζωή, θεωρώ. Κύριε Γουάστορ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή τη σταδιοδρομία σας, να μας πείτε ποιος είναι ο Διονύσης Γουάστορ, θα λέγαμε. Από πού ξεκίνησε. Με το παράξενο όνομα. Με το παράξενο όνομα, γιατί πολλοί λένε ότι δεν είστε Ζακυνθινός. Ω, ναι, βέβαια. Λοιπόν, σας ακούμε. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαι τόσο Ζακυνθινός όσο και η πέτρα στη Ζακύνθου, να το πω έτσι. Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο, στην οδό Κουτούζη. Στη Ζάκυνθο μεγάλωσα. Στο σχολείο του Άμμου επήγα. Ο σεισμός του 1953 με βρήκε στο σπίτι μου. Έπεσε το σπίτι μου πάνω το κεφάλι μου. Ευτυχώς ο μεγαλοδύναμος φρόντισε να μείνει μία τρύπα και να σκαρφαλώσω και να βγω και να γλιτώσω. Μετά από τους σεισμούς πήγα στην Αθήνα, οικογενειακός. Μετά ξεκίνησα σπουδές στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Όμως τότε, για καλή μου ή κακή μου τύχη, δεν ξέρω, με ανακάλυψε μία εταιρεία φαρμακευτική και μου έκανε μία πολύ δελεαστική πρόταση. Η Bayer, νομίζω, έτσι. Η Bayer, και έκατσα 35 χρόνια σε αυτήν την εταιρεία, σαν manager. Έφτασα ψηλά. Είμαι τρομερά ευχαριστημένος από την σταδιοδρομία μου αυτή. Έμαθα, είδα, άκουσα πάρα πολλά. Οπότε και έχετε κολλήσει ένσημα ως εργαζόμενος του Γουάστορ, έτσι. 10.514 ακριβώς. 10.514. Αυτά όλα μαζί είναι 35 χρόνια και 14 ημέρες. Θέλω να πω ότι δεν προέρχεστε από κάποιο πολιτικό τζάκι και σήμερα ήρθατε ξαφνικά να θέσετε υποψηφιότητα για δήμαρχο Ζακύνθου. Όχι, οπωσδήποτε. Έτσι. Όχι. Παρθένος στην πολιτική ο κ. Γουάστορ, Γιώργο. Μια και θέτε τα κριτήρια στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, που βάζει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τελειώσατε έτσι με την σταδιοδρομία και όχι, ήθελα να πω μερικά πράγματα ακόμα. Γιατί πολλοί λένε ότι το Γουάστορ είναι ξένο. Πραγματικά είναι ξένο. Έχει αγγλική προέλευση. Αν και η οικογένεια προέρχεται από την Ιταλία. Ξεκίνησε, το έχω ψάξει δηλαδή. Χάνεται κάπου στα βάθη στην Αγγλία. Δύο παρακλάδια της οικογένειας βρίσκονται στην Ιταλία, κάπου στα μέσα του 18ου αιώνα. Άλλη μισή είναι στη Βενετία, άλλη μισή στη Σικελία. Το δικό μου το παρακλάδι προέρχεται από αυτό το τμήμα, το Σικελιάνικο, να το πούμε έτσι, με κτήματα στο Γερακαρίο. Το παγοποιείο, για τους παλιούς ή όσοι ζουν ακόμη από τους παλιούς, που ήταν στην παραλία, ήταν της οικογένειάς μας. Και γενικά θέλω να πω ότι το όνομα Γουάστορ είναι μεν ξένο, ο φέρον όμως είναι τόσο Ζακυνθινός όσο... Βέρος Ζακυνθινός που λέμε. Βέρος. Λοιπόν, αφού συστηθήκατε προς τον κόσμο, θα ήθελα να περάσουμε με την πρώτη ερώτηση, στην πρώτη ερώτηση, μάλλον, η οποία είναι η εξής. Αποφασίσατε κάποια στιγμή στις αρχές του προηγούμενου έτους να θέσετε υποψηφιότητα για τον Δήμο Ζακύνθου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τους λόγους για τους οποίους πήρατε αυτή την απόφαση και βεβαίως, αφού έχει περάσει ένα διάστημα, εάν επιμένετε στην υποψηφιότητα αυτή, γιατί έχει ακουστεί και αυτό και οφείλω να σας το θέσω εγώ απόψε και να δώσετε εσείς την απάντηση που πρέπει, ότι τελικά θα κάνετε πίσω. Ναι, κύριε Κόγκο. Ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να ασχοληθώ με τα δημοτικά εδώ του τόπου είναι πολύ απλός. Είναι μια κατάσταση που έχει βρεθεί η Ζάκυνθος, που θα τη χαρακτήριζα κατάσταση δεν πάει άλλο. Ένα νησί με τέτοιες φυσικές ομορφιές, με τέτοια ιστορία, να έχει τέτοια κατάντια, δεν επιτρέπει σε κανέναν να κάθεται αμέριμνος, ήσυχος και να κλαίει τη μοίρα του. Θα πρέπει κάτι να γίνει.
κάτι να γίνει. Δεν επιτρέπεται το νησί του Σολομού, το νησί του Κάλβου, το νησί του Φόσκολου, του Καντούνι, του Κουτούζη, του Ξενόπουλου, τόσων και τόσων μορφών, να είναι σε τέτοια χάλια που να ντρεπόμαστε ακόμα και εμείς οι ίδιοι που περπατάμε στους δρόμους τους για την κατάντια του αυτή, που δεν το αξίζει. Άρα, συνεπώς, λοιπόν, η απόφαση για να θέσει την υποψηφιότητα ήταν το γεγονός που στα τελευταία τουλάχιστον χρόνια δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό στη Ζάκυνθο. Ούτε καν ασήμαντο. Ούτε καν ασήμαντο. Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Γουάστρο, θέλετε να πείτε ότι όλα στο διάβα των χρόνων που έχουν περάσει δεν έχει γίνει ούτε το παραμικρό έργο, δεν έχει γίνει το παραμικρό βήμα, γιατί ακούγοντας σας κάποιος την προηγούμενη τοποθέτησή σας, είναι σαν να μηδενίζετε τα πάντα. Όχι, δεν μηδενίζω. Όχι. Δεν ξεχνώ ότι έγινε ένα μεγάλο νοσοκομείο, έγινε ένα μεγάλο αεροδρόμιο. Αυτά είναι έργα πραγματικά που κοσμούν τη Ζάκυνθο. Όμως πέρα από αυτά και πίσω από αυτά είναι και η καθημερινότητα, είναι η καθαριότητα στους δρόμους, είναι οι δρόμοι που περπατάμε, είναι το λιμάνι μας, είναι τα φώτα που περπατάμε στο δρόμο, είναι το νερό που πίνουμε. Δεν μηδενίζω. Έχουν γίνει κάποια έργα πολύ σοβαρά, πολύ, πολύ ωφέλιμα για τον κόσμο, τα οποία τα αναγνωρίζω και προπαντός αναγνωρίζω και αυτούς που τα έκαναν, γιατί δεν έγιναν από μόνα τους φυσικά, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος ο Καψαμπέλης έπαιξε ένα πολύ βασικό και σημαντικό ρόλο στο να γίνει το νοσοκομείο. Δεν είμαι μηδενιστής. Υπάρχουν. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει γίνει έργο. Ασήμαντα πράγματα. Ασήμαντα, μικρά πράγματα. Ειλικρινά. Και εν πάση περιπτώσει μπορώ να πω ότι λείπουν βασικά. Παράδειγμα τώρα, ας πούμε, αυτός ο περίφημος, η προβλήτη, η περίφημη, που τόσα μα τόσα θα ανεβάσει το επίπεδο για τα κουραζιερόπλια. Έρχεται ένα κουραζιερόπλιο. Διάβαζα προχθές ότι η Κεφαλονιά έχει 150 πόσα σκάφη το καλοκαίρι. Τετραπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε εμείς το 2010. Μα εδώ είχαμε 15-20 το πολύ. Σωστό. Άλλα τα 20, άλλα τα 150. Απέναντι στο Κατάκολο πάνε 450 πλοία. Γιατί να μην πιάνουν και στη Ζάκυνθο με τις τόσες ομορφιές? Την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Γουάστρο, στη θέση που καθόσαστε εσείς, φιλοξενούσαμε μαζί με τον Βασίλη Ντομούτσι και τον κύριο Ντινίσα Χτύπη. Και μας είπε, λοιπόν, στο ερώτημά μας, αν θα θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, διότι αν το έπρατα θα ήμουν τρελός. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης πλέον από τα κεντρικά. Υπάρχει περίπτωση αρκετοί από τους εργαζόμενους αύριο μεθαύριο να σταλούν στο σπίτι τους λόγω υπεράριθμου προσωπικού. Και αναρωτιέται τώρα κανείς, πώς παίρνει κάποιος την απόφαση, τι όραμα έχει δει για να πάει να θέσει μια υποψηφιότητα και να βάλει το κεφάλι του σε μια θηλιά στην ουσία? Κάπως έτσι μπορώ να το παρομοιώσω. Ναι, ακούστε. Πρώτα-πρώτα τρελός δεν είμαι. Ίσως να βλέπω τα πράγματα πιο αισιόδοξα από ότι. Το τρελός το ανέφερε επειδή το είχε πει ο κ. Σαντρίκης. Έτσι δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα προσωπικής στιγμής, για να το ξεκαθαρίσουμε. Προς Θεού. Λοιπόν, ίσως να είμαι πιο αισιόδοξος από τους άλλους και ίσως να έχω διαφορετικές εμπειρίες. Ναι. Κάποτε στην εταιρεία που ήμουνα είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο. Δηλαδή είχε 350 άτομα και έφτασε στο σημείο να έχει 120. Έδιωχνε κόσμο, οι πτώσεις ήταν καθημερινή κτλ. Σηκώσαμε τα μανίκια 3, 4, 5 άνθρωποι και αυτό το καράβι που βούλιαζε το γλιτώσαμε. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι πως μπορεί να γίνει και για το νησί μας. Από ειδικά χέρια, από έμπειρα μυαλά, από πεπειραμένους ανθρώπους που έχουν ασκήσει και διοίκηση αλλά και επιχειρήν, γιατί θέλω να σας πω το εξής. Ο δήμαρχος, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν πρέπει να είναι ούτε γιατρός, ούτε οδοντίατρος, ούτε δικηγόρος, ούτε συμβολιογράφος. Πρέπει να είναι μάνατζερ. Πρέπει να ξέρει να βγάζει λεφτά από κάπου, από άλλους, για να τα φέρνει μέσα στο δήμο του. Έχει τόσες ομορφιές να πουλήσει στο εξωτερικό αυτός ο τόπος, που είναι ανεκμετάλλευτες. Δηλαδή, τι θέλω με δύο λόγια να πω. Ότι με μια καλή διαχείριση, όλα αυτά τα οποία οι άλλοι τρομάζουν να τα αναλάβουν μπορεί να γίνουν πραγματικότητα, μπορεί να γίνουν ή τουλάχιστον να μπουν τα θεμέλια, το ένα να φέρει το άλλο.
Σας είπα για την προβλήτα. Μια προβλήτα θα φέρει καλούς δρόμους. Με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να κάνω ένα ερώτημα. Επειδή έτσι μου προκαλεί αυτό που είπατε μια περιέργεια. Δηλαδή μου λέτε ότι αν αύριο μεθαύριο αναλάβετε δήμαρχο Ζακύνθου και έρθει το κράτος και σας πει ότι εκεί που σούστε 100.000 κεντρικούς αυτοτελείς πόρους θα πάρεις 20.000 ευρώ. Το πώς θα τα βγάλεις πέρα είναι δικό σου θέμα. Εκείνη την ώρα εσείς θα πρέπει να λειτουργήσετε ως μάνατζερ. Τι θα κάνετε? Το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω. Ναι. Θα απολύσετε προσωπικό? Ποτέ και με κανέναν τρόπο. Ωραία. Ξέχασα να σας πω, από τα 35 χρόνια δεν ήμουν διευθυντής πάντοτε. Ναι. Κάποια χρόνια υπήρξα διευθυντής. Έτσι. Κατά τη διάρκεια που ήμουν διευθυντής, δεν απελήθη ούτε ένας άνθρωπος από την εταιρεία μας. Ούτε ένας άνθρωπος. Ούτε ένας. Μα ούτε ένας. Το έχω καμάρει αυτό και παρότι έχω φύγει 13 χρόνια από την Bayer, πολλοί με επισκέπτονται και για να με δούνε και να με ευχαριστήσουν για τα όσα γινόταν τότε. Πάμε στο Δήμο λοιπόν. Στο Δήμο λοιπόν θέλω να σας πω, με ένα καλό σημάζεμα γίνονται απίστευτες πατάλες. Απίστευτες, τρομερές. Ακόμα και σήμερα κύριε Γουάστο. Ακόμα και σήμερα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα ή χθες δεν ξέρω πότε διάβαζα 74.000 ευρώ για τα μεγάφωνα, τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις του καρναβαλιού. Μήπως είναι όλο το πακέτο, όλο το δηλαδή, για την πραγματοποίηση του καρναβαλιού. 74.000 ευρώ. Ναι. Με 74.000 ευρώ, ένα πράγμα θα σας πω. Αντί να πίνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα γάλα Βουλγαρίας, θα βάζαμε τα 1.000 από αυτά τα 74.000 και θα πήρανε γάλα ελληνικό. Μπορεί να απαντήσει όμως η άλλη πλευρά το εξής. Ναι, ότι χιλιάδες Ζακυνθινοί, 7-8.000 καρναβαλιστές κάθε φορά κατεβαίνουν στους δρόμους της Ζακύνθου. Ότι το καρναβάλι είναι ένα γεγονός και ένα δρόμενο, αν θέλετε, το οποίο διαφημίζεται σε άλλες πόλεις της χώρας και φέρνει κόσμο, φέρνει τουρισμό, έτσι λένε τουλάχιστον. Ναι, εκεί είναι αλήθεια. Έτσι. Αυτό. Άρα λοιπόν τα 74.000 σε σχέση με το παρελθόν που κάποιοι δαπανούσαν 400, 500 και 600.000 ευρώ. Γιατί είχε ακουστεί βεβαίως αυτό το ποσό. Είναι μηδαμινό σε σχέση με την προβολή του τόπου μας. Τα 600.000. Γιατί λοιπόν είναι κακό, λέτε, το να γίνεται ένα καρναβάλι? Να γίνεται πιο οικονομικό. Δηλαδή. Είπα μία πηγή. Ναι. Μία πηγή. Τώρα ήρθανε 54.000 ευρώ πρόστιμο για τα γήπεδα του τένις. Αυτά θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Με 54.000 ευρώ, εγώ θα φύτευα με φοίνικες σε όλη την παραλιακή Λομβάρδο. Μάλιστα. Τι θέλω να Βεβαίως, πω με αυτό αυτά. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο μπορεί και να μην πληρωθεί στο τέλος. Θα γίνει κάποια έφεση, κάποια έσταση από τη Δημοτική Αρχή. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και μπορεί και όχι. Μπορεί ναι. Μην ξεχνάτε ότι ακολουθούν και άλλα πρόστιμα για το ίδιο θέμα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα από τα πολλά πρόστιμα που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Μόνο λοιπόν από την οικονομία, από τη μείωση αυτής της φοβερής και τρομερής σπατάλης, θα μπορούσε να εξοικονομείται κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσό για μισό έργο. Δεν σας λέγω για ολόκληρο, για μισό έργο. Δεύτερον, ξέρετε πόσα κεφάλαια χάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ΕΣΠΑ, από το ένα από το άλλο. Ξεχνάτε τα 2 εκατομμύρια ευρώ που χάσαμε από τις οπτικές ίνες που τα πήρε η Λευκάδα, γιατί δεν είχε ενημέρωση η αντιπεριφέρεια από το Δήμο. Το θυμόσαστε το περιστατικό αυτό? 2 εκατομμύρια ευρώ φύγανε από τη Ζάκυνθο για τις οπτικές ίνες και τα πήρε η Λευκάδα. Τα 13 εκατομμύρια του αγωγού. Έχω εδώ ένα άρθρο. Ένα άρθρο μου. Αυτό πρέπει να είναι. Τα λεφτά είναι Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013. Τα λεφτά έχουν φτερά και πετούν. 13 εκατομμύρια για τον αγωγό. Έγινε ο αγωγός. Αυτά τα χρήματα, αυτός ο αγωγός δεν θα μπορούσε να δώσει μία... Η διαδικασία για την υλοποίησή του είναι σε εξέλιξη όμως. Είναι σε εξέλιξη κατά παραχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεντάσετε δεν απεντάσετε, πάει στα νέο ΕΣΠΑ και έτσι ίσως παρατρίχα το γλιτώσουν. Ίσως. Αυτά δεν είναι χρήματα. Βεβαίως. Να λοιπόν που σας λέω. Θα το πούμε αυτό μετά. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται σπατάλες. Είπατε για το καρναβάλι ένα παράδειγμα. Κακή εκμετάλλευση των πόρων. Ναι. Δεν ζητούμε εκείνα τα οποία μας προσφέρονται από ανικανότητα και μόνο από ανικανότητα. Ναι. Σας είπα δύο παραδείγματα. Και τόσα και τόσα άλλα εκατομμύρια που πετάνε και φεύγουν. Αυτά όλα θα άλλαζαν το πρόσωπο της Ζακύνθου μέσα σε λίγα χρόνια. Να είστε, Βασίλη.
Εγώ, κύριε Γουάστορ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε διάφορες υποψηφιότητες για το Δήμο της Ζακύνθου και όχι μόνο. Έτσι μου δημιουργείται η εντύπωση ότι πίσω από το επίθετο ανεξάρτητη υποψηφιότητα πιθανώς κάποιος να μην θέλει είτε να αναφερθεί στην κομματική ταυτότητα την οποία κουβαλά τα τελευταία χρόνια, είτε να μην θέλει να στιγματιστεί πολιτικά, δεδομένου ότι και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κυβέρνηση και έχουν φέρει ένα σωρό αποδεινά στον ταμπού. Τελικά, το ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να θέσει έτσι ένας μέσος πολίτης είναι στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα έχουμε να επιλέξουμε τον καταγγελότερο για δήμαρχο ή τον καλύτερο ανεξάρτητο. Ακούστε να σας πω. Πριν απ' όλα, να σας διαβεβαιώσω ότι αποτελεί πίστη μου βαθιά ριζωμένη στην ψυχή μου ότι άλλο πράγμα είναι ο Δήμος και άλλο πράγμα είναι η πολιτική. Ο Δήμος δεν έχει ούτε Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ούτε Υπουργείο Παιδείας, ούτε δεν είναι κυβέρνηση, δεν ασκεί πολιτική. Ο Δήμος είναι για τα τοπικά, για τους δρόμους του, για την καθαριότητά του, για τα λιμάνια του, για το νερό του κτλ. Συνεπώς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να λέει ότι είναι ανεξάρτητος και πραγματικά να το εννοεί. Εγώ όταν λέω ότι είμαι ανεξάρτητος, το εννοώ. Δεν θέλω να είμαι υπάλληλος κανενός κόμματος. Δεν θέλω κάποιος να μου πει θα κάνεις εκείνο ή θα κάνεις το άλλο. Θέλω να είμαι αυτεξούσιος, αυτάρκης, αυτοδύναμος για να μπορώ να πραγματοποιήσω για τον τόπο μου ό,τι έχει ανάγκη ο τόπος μου και όχι ό,τι έχει ανάγκη το κόμμα μου. Άλλα έχει ανάγκη το κόμμα, άλλα έχει ανάγκη ο τόπος. Αν αύριο μεθαύριο σας δώσει στήριξη η Νέα Δημοκρατία, δεν θα τη δεχτείτε? Πολύ ευχαρίστω. Και από όποιο κόμμα, όποιο δημοκρατικό. Θα είστε ανεξάρτητος όμως, κύριε Γουάστορ. Θα είμαι ανεξάρτητος και να σας πω το λόγο. Όταν εγώ δεν έχω το χρήσμα, έτσι, δεν είμαι υπάλληλος, δεν είμαι τοποθετημένος, δεν έχω υποχρέωση στο κόμμα. Όταν είμαι ανεξάρτητος, εγώ επιβάλλω τους όρους μου και όχι το κόμμα προς εμένα. Όταν λέω λοιπόν εγώ ότι δεν θέλω χρήσμα, δεν εννοώ ότι δεν θέλω στήριξη. Στήριξη θέλω από όλους, θέλω από τα κόμματα, θέλω από τον ιατρικό σύλλογο, από τον δικηγορικό σύλλογο, από τους φαρμακοποιούς, από τους εργάτες, από τους φοιτητές, από αυτούς όλους θέλω στήριξη. Όπως είναι μέσα, όπως θέλω από αυτούς, έτσι θέλω και από τα κόμματα και από όλους τους φορείς οι οποίοι θα πιστέψουν σε μένα. Το να είμαι όμως χρησμένος, παίρνω εσένα κύριε και σε βάζω εδώ για να σε στηρίξουν οι δικοί μου, έχω υποχρεώσεις. Εγώ υποχρεώσεις τέτοιες δεν θέλω. Συνεπώς, γιατί και άλλοι λένε, μα δεν μπορεί να είσαι υποψήφιος όταν σε ανακοινώνει πρώτα το ένα κόμμα και λέει θα είσαι υποψήφιος ο τάδε και μετά λες ναι είμαι. Έχεις υποχρέωση, είσαι υπάλληλος του κόμματος αυτού. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή τώρα. Και ασκείς πολιτική. Επειδή... Ενώ ο Δήμος δεν πρέπει να ασκεί πολιτική. Επειδή τις τελευταίες δύο μέρες στη Ζάκυνθο βρέθηκε ο κύριος Αγγελάκας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Ιωνίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος και στις επόμενες ημέρες Αττικής πλέον. Έτσι, στην ίδια θέση Αττικής. Αναβαθμίστηκε. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι γνωρίζω ότι στη συνεδρίαση της ΝΟΔΙΟ που έγινε την Τετάρτη το βράδυ, γύρω στις 8.30 ώρα, εσείς περάσατε μια βόλτα από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και συναντηθήκατε για λίγα λεπτά με τον κύριο Αγγελάκα, έτσι. Βεβαίως. Αυτό γιατί το κάνατε? Προφανώς θέλετε τη στήριξη, αν όχι, το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχε καμία απολύτως σχέση η επίσκεψή μου προς τον κύριο Αγγελάκα που ήξερα ότι είναι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή επάνω στα γραφεία του κόμματος. Με κομματική επίσκεψη. Ήταν μια επίσκεψη προς ένα πρόσωπο που είχαμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις τηλεφωνικές επικοινωνίες για θέματα της Ζακύνθου. Ναι. Ήθελα να τον χαιρετήσω και αυτό έγινε και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Για λίγα λεπτά λοιπόν τον είδατε. Ακριβώς. Μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Και μετά απεχώρησα. Διεκόπη η συνεδρίαση των μελών της ΕΝΟΔΕ. Δεν είχε αρχίσει καν. Δεν είχε αρχίσει καν. Ναι, ναι. Δεν είχε αρχίσει καν. Ο κύριος Κομιώτης πώς αντέδρασε το σασίδι, γιατί προφανώς δεν είχατε πάρει κάποια πρόσκληση, πήγατε όχι, απλά όχι, περάσατε, όχι, έτσι όχι, δεν είναι. Ναι. Δεν σας προσκάλεσε κανείς. Ήμουνα κάτω με τον Αντιπεριφερειάρχη και ανεβήκαμε μαζί επάνω. Ο Αντιπεριφερειάρχης έμεινε, ο κύριος Μιλωνάς, εγώ αποχώρησα. Μάλιστα. Με τον Αντιπεριφερειάρχη τώρα, επειδή πολλοί τον επισκέφτονται, κύριε Γουάστορ, ναι. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση για το θέμα της υποψηφιότητάς στο Δήμο? Έχουμε συζητήσει, ναι.
Έχετε στήριξη από εκείνον. Κοιτάξτε, εγώ ενημέρωσα όλους τους φίλους, μέτρησα τις δυνάμεις μου και μετά είπα. Εγώ δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα θέλω να γίνω υποψήφιος δήμαρχος και κατεβαίνω. Εγώ το συζήτησα με φίλους, άκουσα την κοινωνία, άκουσα 5 ανθρώπους, άκουσα κάποια στελέχη διαφόρων, όχι κομματικών φορέων και άλλων φορέων. Mm. Παραδείγματος χάρη, τον πρόεδρο του τάδε συλλόγου. Φιλικά. Ναι, καλή είναι η σκέψη σου. Λοιπόν, βεβαίως έχω φιλικές σχέσεις και με τον κύριο Μιλωνά και με όλους. Οι φορείς όμως, Γιώργο, συγγνώμη, οι φορείς όμως, κύριε Γουάστορ, και οι φίλοι και η κοινωνία, σε όλους τα ίδια λέει λίγο πολύ, οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη θέση. Εντάξει, δεν, λογικό είναι. Θα εκτιμήσει την ώρα της κρίσης ο κάθε ένα. Όσους πλησίασα και μου είπαν ναι, δεν έπρεπε ότι όλοι με ακολουθούν. Άλλοι μου είπαν πάντως, ναι. Πάντως, κύριε Γουάστορ, φαντάζομαι ότι έχετε και εμπειρία στην πολιτική, ότι άλλο πράγμα είναι να σε στηρίζει κάποιος ενεργά και άλλο να σου λέει κατέβα και έχεις τα φόντα για να γίνεις δήμαρχος. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί πολλοί ενδεχομένως να λένε μπροστά σας κατεβείτε και από πίσω σας να λένε μην κατεβείτε. Ναι. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Τα ξέρω. Τώρα, έχετε καταρτήσει το ψηφοδέλτιό σας? Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν μαζευτεί κοντά σας, έχουν συγκεντρωθεί κοντά σας? Βεβαίως. Είναι τρομερά δύσκολο για τον εξής λόγο. Θέλετε 250 άτομα τουλάχιστον. Η μισή ζάκη θα ψηφίσει την άλλη μισή. Η μισή την άλλη μισή. Ακούστε να σας πω. Ο συνδυασμός, ο σχηματισμός ενός ψηφοδελτίου είναι τρομερά, μα τρομερά δύσκολος, ιδιαίτερα όταν ψάχνεις υποψηφίους κάποιο προφίλ. Παράδειγμα, εγώ θέλω νέους, εγώ θέλω ανθρώπους οι οποίοι είναι άφθαρτοι πολιτικά. Αυτού του προφίλ οι άνθρωποι συνήθως ήταν οι μακριά, ήσυχοι, μακριά από την, ναι, και κάπως τη φοβούνται την όλη αυτή περιπέτεια. Συναντώ δυσκολίες. Πολλοί λένε ναι, αλλά πώς, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εμπειρίες σχετικές. Θα μου πείτε τώρα γιατί τους θέλεις αυτούς, άμα δεν έχουν, άρα δεν είναι οι λεγόμενοι παλιοί κομματάρχες που έχουν και από πίσω τους 100-200. Τους θέλω γιατί πιστεύω ότι η εποχή αυτή των κομματαρχών έχει περάσει. Ο κόσμος τώρα θα δει ένα φωτεινό πρόσωπο, ένα όνομα που πραγματικά, ας πούμε, θα τον εμπνεύσει και θα τον ακολουθήσει. Άμα δεν έχει όμως κύριε Γουάστορ Σόι να ψηφίσει από πίσω. Έχουνε, γιατί δεν έχουνε, έχουνε σόγια αυτοί και οι νεαροί έχουνε σόγια και μεγάλα και πολλά, άσχετα αν δεν είχαν ασχοληθεί με την πολιτική. Πόσους έχετε βρει μέχρι τώρα που σας έχουν πει, εσείς έχουν υπογράψει ενδεχομένως ότι ναι, είμαι μαζί σου και πάμε μπροστά για το να πάρουμε το Δήμο, ας πούμε? Κοιτάξτε να σας πω, είναι μια ερώτηση πραγματικά που όχι με ενοχλεί, τίποτα δεν με ενοχλεί από αυτά, με στενοχωρεί. Δεν έχει σημασία το ποσοστό, αν είναι 10 σήμερα ή αν είναι 50. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν είναι. Γιατί όσο πλησιάζουν οι μέρες και ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα, τόσο πιο πολλοί έρχονται. Νομίζω ότι. Ο κύριος Κουρίς, για παράδειγμα, έδωσε μια συνέντευξη τύπου μια μέρα και είπε ότι εγώ ενδιαφέρομαι για τον Δήμο Ζακύνθου και σας δίνω την πρώτη λίστα των ανθρώπων που είναι κοντά μου, πολλοί εκ των οποίων θα είναι και στο ψηφοδελτίο μου. Είπε αυτό. Αυτό είπε. Δεν είπε ότι είναι υποψήφιοι μου. Όχι. Πολλοί εκ των οποίων θα είναι υποψήφιοι και θα είναι στο συνδυασμό. Εγώ αυτό δεν το έκανα. Δεν έδωσα φίλων γιατί θα μπορούσα να βάλω 10 συγγενείς από 10 οικογένειες και να παρουσιάσω 100. Ναι. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το πόσο υποψηφίου θα έχει. Θα σου υπογράψουν ένα χαρτί, το οποίο δεν το έχω μαζί μου δυστυχώς απόψε, και θα σου λέει ότι ναι, αποδέχομαι να είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Διονυσίου Γουάστορ ως υποψήφιος σύμβουλος. Πόσοι το έχουν κάνει αυτό μέχρι τώρα? Αυτό το έχουν κάνει αρκετοί. Ο αριθμός τους είναι ικανοποιητικός. Πάνω από 30. Ναι, οπωσδήποτε πάνω από 30. Είναι δεσμευτικό αυτό το χαρτί? Ναι, είναι δεσμευτικό. Και θα σας πω το λόγο. Λέει, αν λέει κάποιος θέλει να αποχωρήσει στην πορεία. Καλά, άμα μου πει θα αποχωρήσει, θα του πω εγώ. Έχει υπογράψει για βήμα. Φυσικά θα. Προς Θεού, αλίμονο. Το θέμα είναι ότι αυτούς που ζητώ, τους νέους, με τους άφθαρτους, δεν είναι εύκολο να τους. Και να υπάρχουν, όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Απλά δεν μπλέκουν με την πολιτική. Είναι φοβισμένοι. Έχουν τα προβλήματά τους. Ο άλλος είναι 35 ετών, είναι γιατρός και είναι άνεργος. Πώς να μπει στο ψηφοδέλτιο? Μου λέει να μπω. Να μπω, Διονύση, ευχαρίστως. Γιατί, να κάνω τι, να αγωνιστώ γιατί?
Το πιστεύετε αυτό? Άρα λοιπόν, Γιώργο, να βάλουμε όμως αναγκαλία. Ναι. Να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εντάξει. Για κουφώματα με εγγύηση ποιότητας και τιμές μοναδικά προσιτές, εμπιστευτείτε τον ειδικό. Πόρτες παράθυρα αλουμινίου Κρεζίας. Ο ειδικός που εγγυάται για σας κουφώματα που αντέχουν την πρόκληση του χρόνου και της φθοράς. Επιλέξτε υπεύθυνα. Επιλέξτε σίγουρα. Πόρτες παράθυρα αλουμινίου Τιμόθεος Κρεζίας. Στην Κυψέλη, στο 10ο χιλιόμετρο Ζακύνθου Αλικών. Τηλέφωνα 26 950 63 761, 69 72 02 38 58. Στράντα Καφέ, η δική σας γωνιά στο κέντρο της πόλης. Στράντα Καφέ, άνω το περιβάλλον, φιλική ατμόσφαιρα, άψογο και γρήγορο σέρβις. Στράντα Καφέ, αναψυκτικά, ποτά, κοκτέιλ και φυσικά ζεστός και κρύος καφές προσφέρεται από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ σε προσιτές τιμές. Στράντα Καφέ, ραντεβού στη γεύση, τη διασκέδαση και τη χαλάρωση. Στράντα Καφέ, για τους φίλους στο σπορ με τα κανάλια της Nova και του OTE TV. Στράντα Καφέ, το δικό σας στέκι. Σέλινας, η καλύτερη λύση στην κρίση. Ζεσταθείτε οικονομικά με ενεργειακές σόπες ξύλου, ηλεκτρικά πάνελ, θερμάστρες χαλαζία για εξοικονόμηση ενέργειας, ηλεκτρικές κουβέρτες. Διώξτε την υγρασία και τη μούχλα από το σπίτι σας μια για πάντα με αφιγραντήρες. Σέλινας, γρήγορα, υπεύθυνα, οικονομικά. Γαϊτάνη, τηλέφωνο 26950 42 032. Με το που μπήκα το αισθάνθηκα. Ένας παριζιάνικος αέρας. Ατμόσφαιρα αυθεντικής πατισερή. Γεύση μιας άλλης εποχής με πολλές τόσεις φαντασίας. Όχι, δεν χρειάστηκε να πάω μακριά. Ο Νάρκισσος ήρθε στο κέντρο της πόλης. Ζαχαροπλαστείο Νάρκισσος. Δεν είναι ένα απλό ζαχαροπλαστείο. Θυμίζει γαλλικό μπιστρό. Κι όμως είναι τόσο προσιτό. Χειροποίητα γλυκά, παγωτό και πολλές λιχουδιές για το σπίτι, για το γραφείο, για κάθε στιγμή της μέρας. Νάρκισσος. Γιατί είμαι επιλεκτική και απαιτώ το καλύτερο. Φροντίζετε πραγματικά αυτούς που αγαπάτε? Ακουστικά βαρικοΐας Μαρίνος Κάνδυλας. Ζήστε την εμπειρία της άνεσης που προσφέρουν οι ανώτερες αυτόματες λειτουργίες. Πρωτοποριακές ακουστικές εφαρμογές που διευκολύνουν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και καλύπτονται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ, τώρα και τον ΟΓΑ. Express Market. Ό,τι θέλεις, δίπλα σου. Ένα νέο ζακυνθινό κατάστημα κοντά σας από τις επιχειρήσεις Λεωνίδα Πλέσα και τον Όμιλο Μασούτη. Τώρα και στη Ζάκυνθο, αυτό που θέλεις, στην τιμή που θέλεις. Άσε, πήγα χθες να βρω φροντιστήριο για το μικρό. Σε ποιο? Στο... Καλό είναι, αλλά δεν είναι που καμισάς. 3.500 οικογένειες τους εμπιστεύονται και έχουν κάθε χρόνο σπουδαίες επιτυχίες. Φροντιστήρια που καμισάς. Το φροντιστήριο που θέλει, στις τιμές που θέλετε. Καλό είναι, αλλά δεν είναι που καμισάς. Φροντιστήρια που καμισάς. Η επιτυχία έρχεται πιο κοντά. Ρένος Παπαδάτος. Οι μηχανές δεν είναι απλά μέσο μετακίνησης. Είναι τρόπο ζωής. Απόδοση, ταχύτητα, ασφάλεια. Μοτορένο Παπαδάτος. Υπάρχει ένα λίπασμα που για 30 χρόνια στηρίζει τον Έλληνα αγρότη και για 30 χρόνια συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων. Το Πατενκάλι. Πατενκάλι, το αυθεντικό θηϊκό καλιομαγνήσιο, δοκιμασμένο και μοναδικό για ταυτόχρονη λίπανση των καλλιεργειών με κάλιο, μαγνήσιο και θείο. Απαραίτητο και στη βιολογική γεωργία. Πατενκάλι παράγεται με την προηγμένη τεχνολογία και τις υψηλές προδιαγραφές του γερμανικού οίκου KMS Kali. Αυτή την Παρασκευή στο περιοδικό Στιγμές. Το ερωτηματολόγιο του Προύστ, οι 35 στιγμές του Κώστα Κρομίδα, της Διάνας Χαϊκάλη Χυμαριού. Όταν
οι παρέες γράφουν ιστορία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιθακιάς. Πρόβες γέρμα του Λόρκα στη Λιθακιά με το φακό του Γιώργου Γεωργιάδη. Πρώτη ποδηλατοβόλτα της χρονιάς στους δρόμους της Ακίνθου. Η αρχιτεκτονική πάει στα βουνά. Οικολογικά ευρωπαϊκά καταφύγια της Σοφίας Λικούρεση. Και όλες οι αγαπημένες σας μόνιμες στήλες. Μην το χάσετε. Κυκλοφορεί Παρασκευή 17 Ιανουαρίου μαζί με την ημέρα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτή γραμμή, κυρίες και κύριοι. Και πριν περάσουμε στο επόμενο ερώτημα προς τον κύριο Γουάστρο, ο οποίος είναι αποψινός προσκεκλημένος μας, υποψήφιος δήμαρχος Ακίνθου, ανεξάρτητος, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, αν και υπάρχουν στο κάτω μέρος της οθόνης, όπως μπορείτε να δείτε, στο τηλέφωνο 26 950 22 123, και το email είναι info@onion.tv.gr. Με αυτούς τους δύο τρόπους μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα επιθυμείτε προς τον κύριο Γουάστρο, ώστε εμείς να το μεταφέρουμε και να σας το απαντήσει. Κύριε Γουάστρο, μείναμε πριν το διάλειμμα στο αυτό που σας ρώτησα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάρτιση του συνδυασμού και βεβαίως στο αν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, ένας πυρήνας, αν θέλετε, που σας έχει πλαισιώσει προκειμένου και εσείς να μπορείτε να πείτε και να διεκδικήσετε δυνατά τον Δήμο Ζακίνθου. Βεβαίως και ο πυρήνας υπάρχει και οι φίλοι υπάρχουν και όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Ο βασικός πυρήνας είναι από νέους ανθρώπους, νέα παιδιά. Σας το ξαναλέγω. Άφθαρτοι που δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική. Ταυτόχρονα όμως έχω και αρκετούς φίλους από τα παλιά, οι οποίοι πραγματικά, ας πούμε, κόσμησαν την ενασχόληση αυτή, είτε πρώην δήμαρχοι, να το πω έτσι. Α, έχουμε και τέτοιους μας. Ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μία περίπτωση πρώην δήμαρχοι. Όχι, ακούστε, ναι. Να εξηγούμε. Υπάρχουν σαν στελέχη. Δεν ξέρω αν θα μπουν τελικά στο ψηφοδέλτιο ή αν δεν θα μπουν. Ναι. Μια συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσετε το πρόγραμμά σας, το όραμά σας για το Δήμο και βεβαίως τα πρώτα πρόσωπα ενδεχομένως που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο, πότε αναμένεται να γίνει? Πραγματικά είναι κάτι που με απασχολεί. Ήλπιζα ότι θα το κάνω μέσα στον Ιανουάριο. Δεν θα το καταφέρω όμως, γιατί θέλω να έχω κάτι πιο ολοκληρωμένο. Πάντως, είναι μέσα στο πρόγραμμα να γίνει μια συνέντευξη τύπου, να συζητήσουμε πολλά πράγματα, γιατί όλα αυτά τα οποία λέμε είναι εντελώς, ας το πούμε έτσι, θεωρητικά. Θα ήθελα να παρουσιάσω σε κάποια στιγμή. Βέβαια το είχα παρουσιάσει τον Μάιο μήνα, τη διακήρυξή μας με την οποία αναφέρω τα σχέδιά μας, το πρόγραμμά μας, τα βασικά σημεία, αλλά θα ήθελα σε μια συνέντευξη τύπου να μπορέσουμε να επεκταθούμε σε αυτά, να τα αναλύσω ένα-ένα και να πω τους τρόπους που θα τα προσεγγίσω. Εγώ έχουμε το πρώτο ερώτημα να σε διακόψω από τηλεθεατή. Κύριε Γουάστρο, ρωτάστε μήπως κατεβαίνετε με τους ανεξάρτητους Έλληνες και όχι ως ανεξάρτητος υποψήφιος? Όχι, καμία σχέση, απολύτως. Θα είναι τιμή μου να με στηρίξει για το κόμμα αυτό. Και όποιο, επαναλαμβάνω, και όποιο άλλο κόμμα θέλει και όποιος άλλος φορέας θέλει που ανήκει όμως στο δημοκρατικό τόξο. Αλλά όχι, δεν κατεβαίνω. Δεν έχω είναι φίλοι μου όλοι των ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά δεν έχω καμία απολύτως πολιτική, ας το πούμε έτσι, σχέση. Αν σας καλέσει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γουάστρο, και σας πει ότι σας προτείνει μάλλον να μπείτε στο ψηφοδέλτιο κάποιο άλλο προσώπου το οποίο προτίθεται να στηρίξει, θα το δεχτείτε? Κοιτάξτε να σας πω, εγώ για την κίνησή μου αυτή έχω κάνει συζητήσεις επί συζητήσεων με πολλούς από εδώ και ένα χρόνο. Είμαι σε μία πορεία, σε μία φάση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που δεν μπορώ να κάνω πίσω.
Δηλαδή, σας μίλησα προηγουμένως ότι κάποιοι άνθρωποι υπογράφουν ναι, να είναι υποψήφοι για το συνδυασμό μου. Τι να τους πω τώρα, ότι πάρτε πίσω την υπογραφή σας ή σας επιστρέφω την υπογραφή σας γιατί πάω εγώ να είμαι κάτω από κάποιον άλλον. Δεν το καταλαβαίνω. Εάν είχαν κάποιοι σκοπούς να ανακατευτούν και εκείνοι, να είναι υποψήφοι και εκείνοι, να το συζητούσαμε από την αρχή, να μην εκτεθώ στους ανθρώπους μου. Ευχαριστώ, αλλά τώρα θεωρώ ότι είναι πολύ αργά. Με τον κύριο Κολοκοτσά είχατε συζητήσει πριν ανακοινώσετε εσείς την υποψηφιότητά σας, γιατί προηγήθηκε χρονικά. Πριν εκείνος ανακοινώσει την υποψηφιότητα, κάτι που έγινε ανήμερο του Αγίου Σπυρίδωνα, εδώ από αυτή την θέση, που καθόσαστε τώρα εσείς, από αυτή την εκπομπή, ότι θα είναι υποψήφιο δήμαρχος. Ακούστε να σας πω. Τον κύριο Κολοκοτσά τον τιμώ και τον εκτιμώ. Δεν σας κρύβω ότι τον έχω στηρίξει 6 φορές. Να σας πω μία-μία. Τη μία φορά ήταν όταν ήταν υποψήφιος για το Δήμο το 2002 νομίζω. Το 2002. Την άλλη φορά που ήταν υποψήφιος βουλευτής. Άλλη μία τρίτη φορά που ήταν πάλι υποψήφιος βουλευτής. Δύο φορές το 2012 που ήταν πάλι υποψήφιος βουλευτής. Και τον στήριξα και του είπα ό,τι θέλει από εμένα όταν διεκδικούσε να γίνει διοικητής σε κάποιο νοσοκομείο, που του είπα ναι, ό,τι θέλεις και μπορώ, κοντά σου είμαι, ό,τι μπορώ να κάνω να σου συμπαρασταθώ, να σε συμβουλέψω, να σου... οτιδήποτε. 6 φορές λοιπόν στάθηκα στο πλευρό του. 1. 2. Ο κύριος Κολοκοτσάς, όταν εγώ εδώ και ένα χρόνο είχα ανακοινώσει τις προθέσεις μου και σε φίλους κοινούς μας, έλεγε ότι δεν ενδιαφέρεται. Συνεπώς, σας έλεγε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Φυσικά είναι, το έλεγε. Μα παντού το έλεγε. Και μάλιστα χρησιμοποιούσε τη λέξη αγραναπαύομαι. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι μπορεί, ας πούμε, να τον οδήγησε και να, αφού βλέπει έναν φίλο του ότι έχει κάνει μια εργασία ενός έτους. Ένα φίλο του που νομίζω ότι του οφείλει κάποια πράγματα. Γιατί να με στηρίξει, τον κάλεσα γι' αυτό και δημόσια και από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα και από τις εφημερίδες. Σε προσωπικό επίπεδο βρεθήκατε κάποια στιγμή πριν ανακοινώσετε την κοινή? Είχαμε βρεθεί μια-δυο φορές και εξέφρασε την άποψη ότι δεν ενδιαφέρεται. Αυτό και τώρα τελευταία, κύριε Γουάστορ, ή πριν ένα εξάμεινο, ας πούμε, για παράδειγμα, που ενδεχομένως δεν με ενδιαφερόταν τότε. Έγινε τώρα τελευταία που σας είπα ότι έγινε, δεν είναι. Έγινε και τώρα τελευταία. Παρουσία φίλων είπε ότι δεν ενδιαφέρεται. Και εσείς τον ακούσατε μετά να λέει ότι. Και μετά τον άκουσα να λέει ότι δεν ενδιαφέρεται. Ναι. Μάλιστα. Αυτό σας δυσαρεστεί προφανώς, έτσι. Αφού είπατε ότι τον στηρίξατε και εσείς. Κοιτάξτε, έχει δικαίωμα άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει. Απολύτως. Και εξακολουθώ να τον σέβομαι και να τον εκτιμώ. Ειλικρινά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν εγώ έχω κάνει αυτές τις προσπάθειες, έχω κάνει αυτά τα βήματα που έχω κάνει, που βλέπει και ο ίδιος ότι δεν μπορείς να κάνεις πίσω, μετά ανακοινώνει αυτό. Ή να μου έλεγε, ξέρεις κάτι, από την αρχή σκέφτομαι να κάνω και 7η φορά και 7η προσπάθεια και 8η και 10η. Να πω ναι. Όταν όμως αυτός δεν εκφράζει κάτι τέτοιες επιθυμίες, προχωράω εγώ και μετά εμφανίζεται. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που προκύπτει από αυτά που είπατε. Ναι, ναι, πείτε. Επειδή προέρχεστε από τον κεντροδεξιό χώρο και οι δύο. Ακριβώς. Και εσείς και ο κύριος Κολοκοτσάς, θεωρείτε ότι με αυτή την ενέργεια πράξη που έκανε να κατέβει υποψήφιος, ενώ ήξερε ότι εσείς ήσασταν πιο μπροστά σε βήματα από τον ίδιο, το κάνει για να κόψει την δική σας φόρα προς το Δήμο Ζακύνθου? Δεν νομίζω. Κάποιος λόγος όμως θα υπάρχει. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να τον ερμηνεύσω. Γιατί ενδεχομένως οι ψήφοι της κεντροδεξιάς παράταξης να μοιραστούν, κύριε Γουάστο. Να πάρετε κάποιους εσείς, να πάρει λίγους περισσότερους ή λίγους λιγότερους ο κύριος Κολοκοτσάς και να μην καταφέρετε να εκλεγείτε και οι δύο στο τέλος. Αυτό που λέτε είναι σωστό και πιθανόν. Δεν το αποδίδω όμως στην παραμικρή σκοπιμότητα. Ίσως να ο άνθρωπος αυτός να μέτρησε λάθος την ώρα αυτή που θέλει. Έπρεπε να το είχε πει πολύ νωρίτερα. Ένα χρόνο νωρίτερα, όταν ξεκινούσα εγώ, να πει είμαι και εγώ εδώ. Εγώ αγραναπαύομαι, εγώ έκανα μήνυση στο Δήμαρχο, εγώ έβγαινα στα ραδιόφωνα και έκανα την αντιπολίτευση. Αυτός ήταν στην ησυχία. Και ξαφνικά βγαίνει και λέει είμαι και εγώ εδώ. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Προφανώς εσείς δεν μπαίνετε πλέον, αν επιλέξει η Νέα Δημοκρατία και δώσει στήριξη στον κύριο Κολοκοτσά, για παράδειγμα του χάρη, εσείς δεν μπαίνετε στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Μα εννοείται, σας το είπα αυτό το πράγμα από την αρχή. Ότι μάλιστα, δεν μπορώ εγώ, αυτούς οι οποίοι σας είπα, κάθε υπογραφή για μένα είναι πολύτιμη. Δεν μπορώ να το πω, πάρ' την πίσω.
Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μπορώ να πω σε ένα που μου έχει υπογράψει ότι θα με στηρίξει, ότι θα είναι υποψήφιο σύμβουλο, να του πω πάρε πίσω την υπογραφή σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ενδεχομένως να μπορούσατε να του πείτε, έλα και εσύ μαζί μου στο άλλο ψηφοδέλτιο που δημιουργείται τώρα. Που θα είναι πιο ενωτικό και πιο κεντροδεξιό, να το πούμε έτσι. Δεν το βρίσκω αυτό το πράγμα ούτε έντιμο ούτε ηθικό. Ο άνθρωπος αυτός εκτέθηκε για κάποιο λόγο και να του πω αντί να πάμε στην Ανατολή, πάμε στη Δύση. Ναι. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Ναι. Ναι, έχουμε ερώτημα τηλεθεατή, Γιώργο. Ποιο είναι το όνομα του συνδυασμού, κύριε Γουάστο? Ναι, είναι εδώ. Ωραία και μόνη Ζάκυνθος. Ωραία και μόνη Ζάκυνθος. Έχει ανακοινωθεί από τον Μάιο του 2013. Άλλη ερώτηση τηλεθεατή. Ωραία και μόνη Ζάκυνθος. Πώς θα βοηθήσει τη Ζάκυνθο χωρίς χρήμα? Είναι συμπληρωματική ερώτηση που σας είπα εγώ στην αρχή, ότι δεν υπάρχουν λεφτά και πώς θα προχωρήσετε, ναι, αν αναλάβετε δήμαρχος. Κύριε Γκόγκο, στον αγαπητό τηλεθεατή θα πείτε το εξής, ότι ο δήμαρχος πρέπει να είναι manager, να ξέρει να βγάζει χρήματα έξω από τη Ζάκυνθο για να τα φέρνει στη Ζάκυνθο. Το επαναλαμβάνω, έξω από τη Ζάκυνθο για να τα φέρνει στη Ζάκυνθο. Όχι να παίρνει από τους ζακυνθινούς δημότες. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα, το οποίο μου ήρθε και σήμερα αυτό. Δείτε αυτό εδώ μέσα. Αυτό εδώ είναι ο λογαριασμός νερού που το ξέρετε όλοι οι ζακυνθινοί. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει εδώ, νερό 11 ευρώ, τέλος ίδρυυσης 5 ευρώ, τέλος χρήσης υδρομέτρου 0,5 ευρώ, 50 λεπτά, τέλος χρήσης δικτύου αποχέτευσης 6,60, τέλος υπονόμου 5 ευρώ, στρογγυλοποίηση προς τα πάνω 0,3, ΦΠΑ, ένα ΦΠΑ 13%, 1,45, ΦΠΑ 23% στο νερό, που μας έχει πνίξει το νερό στη Ζάκυνθο. Να πληρώνουμε τώρα αυτό 33 και 50. Τα 11 ευρώ για τα 15 κυβικά του σπιτιού μου είναι 35 ευρώ. Πόσα άτομα μένετε στο σπίτι? Δύο, εγώ και η γυναίκα μου. Άστε. Εγώ και η σύζυγός μου. Και μάλιστα αρκετές ημέρες, όπως ξέρετε. Θέλετε να πείτε λοιπόν τώρα με αυτό το έχει ακριβήνει λοιπόν το νερό στη Ζάκυνθο, αυτό λέτε? Δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι όλα αυτά γδέρνουν τον πολίτη. Γδέρνουν τον πολίτη. Γιατί να πληρώνει 35 ευρώ για 15 κυβικά? 35 ευρώ για 15 κυβικά. Πείτε μου σας παρακαλώ. Και είναι νερό αυτό που μας παρέχουν? Άλλο παραμύθι αυτό. Άλλη παράγραφος αυτό. Με μια οικονομία λοιπόν, με μια άλλη μέθοδο, θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά. Θα μου πείτε, μα εδώ μας λέτε, κύριε Γουάστρο. Κύριε Γουάστρο, προσέξτε. Το κράτος δεν θα στέλνει χρήματα καθόλου ή λιγότερα από ό,τι έστελνε. Εσείς μου λέτε τώρα ότι μπορεί, αν αναλάβετε δήμαρχος, να μειώσετε το νερό ή τα τέλη καθαριότητα. Ακούστε. Πώς θα διοικήσετε το Δήμο χωρίς λεφτά? Χρειάζονται λεφτά. Γιώργο, να συμπληρώσω κάτι στην ερώτηση, κύριε Γουάστρο. Να συμπληρώσω κάτι. Χωρίς λεφτά. Γιατί έχουμε τηλεφωνήματα των θεατών. Χρήματα από αλλού. Όχι από αυτά. Όχι από το δημότη, από τον πολίτη. Θα πρέπει ο δήμαρχος να βρει χρήματα από αλλού. Φορολογούνται οι πολίτες επειδή, ναι, το κράτος στέλνει χρήματα στη Ζάκυνθο. Και ο Δήμος, για να μπορέσει, ναι, να λειτουργήσει, η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει απαλού λεφτά. Πρέπει να βρει απαλού λεφτά. Γιώργο και κύριε Γουάστορ, έχει ανάψει στην κυριολεξία το τηλεφωνικό κέντρο, χαρά, από ό,τι με ενημερώνουν. Και οι πολίτες όμως διαμαρτύρονται ότι τα τελευταία 30 χρόνια ακούν εξαγγελίες. Ναι, ναι. Δεν όμως αυτά τα οποία εξαγγέλλονται ότι θα κάνουμε για τη Ζάκυνθο δεν βρίσκουν πρακτική εφαρμογή. Ναι. Μένουμε μόνο στα λόγια. Σωστά. Είναι θέμα καπετάνιου. Το καράβι είναι το ίδιο. Ο καιρός είναι ο ίδιος. Αλλάξτε τον καπετάνιο. Ο καπετάνιος αλλάζει κάθε 4 χρόνια, κύριε Γουάστρο. Αλλά δεν, ναι, βρείτε τον κατάλληλο. Κάποτε πρέπει να βρείτε τον κατάλογο. Κάποτε τον κατάλληλο. Κάποτε πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος. Κάποτε πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος που ξέρει από επιχειρήν. Διότι ο Δήμος, σας επαναλαμβάνω, δεν είναι για οδοντίατρους. Σέβομαι τους οδοντίατρους. Τους εκτιμώ βαθύτατα. Ειλικρινά το λέω. Πήρα ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Δεν είναι για δικηγόρους που έχω κάνει και σπουδές νομικές να βάζω. Είναι για μάνατζερ που θα βγάζουν χρήματα για να τα φέρουν στο Δήμο τους. Δεν πρέπει να ληστεύουν με τα τετραγωνικά τον ίδιο το δημότη για να μετά να του δώσουν κάτι έργο κάποιο άλλο. Άμα δεν σου πάρω τα χρήματα και δεν έχεις να φας για να σου κάνω έναν δρόμο, να μου λείπει ο δρόμος, καλύτερα να φάω. Πρέπει να βρω εγώ σαν δήμαρχος χρήματα από αλλού και σας είπα πως. Με δάνειο ενδεχομένως. Ποτέ. Όχι, κύριε, με δάνειο. Γιατί το δάνειο το παίρνεις 10 και πληρώνεις 25. Όχι με δάνειο. Από κράτος λοιπόν όχι. Όχι. Από πολίτες όχι. Από τράπεζα όχι. Σας είπα, ένα λεπτό. Σας είπα. Πρώτα-πρώτα,
τα χρήματα τα οποία έρχονται με τα ΕΣΠΑ, με το ένα μετάλλο, είναι μια πηγή πλούτου που τη χάνουν. Σας είπα, τα 2 δεν είναι ένα τεράστιο έργο αυτό, τα 2 εκατομμύρια ευρώ που φύγανε για τις οπτικές ίνες. Δεν είναι τα 13 εκατομμύρια που θα φύγουν, φοβάμαι τελικά, από τον αγωγό. Αυτά τα χρήματα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε. Δεν σας είπα χωρίς χρήματα. Χρήματα από έξω, όσο το δυνατόν περισσότερα, για μέσα. Όχι από μέσα για μέσα. Ερώτημα τηλεθεατή για το λογαριασμό της ΔΕΗΑΣ. Ναι, ναι. Πόσο πληρώνατε, λέει, μέχρι το 2010 για το νερό και την αποχέτευση, αν θυμάστε? Ειλικρινά δεν το θυμάμαι. Λιγότερα ή περισσότερα από ό,τι πληρώνουν? Δεν το θυμάμαι, αλλά με ενοχλεί να πληρώνω τώρα, ναι, για 11 ευρώ νερό, άλλα 22 ευρώ. Με ενοχλεί αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν, ίσως και τότε να ήταν λιγότερα και πολύ περισσότερα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά με ενοχλεί αυτό το πράγμα, αυτός ο λογαριασμός. Κοιτάξτε, που έχει άλλα πέντε αν ήταν το 2010 λιγότερα τα χρήματα που πληρώνατε, ναι, ή μάλλον περισσότερα τα χρήματα που πληρώνατε και τώρα, προφανώς πληρώνετε λιγότερα. Γι' αυτό, ναι, ρωτάω τη λέτε, ναι, πόσα, ναι, πληρώνατε το 10 και πόσα πληρώνατε τώρα. Σωστά. Διότι αν πληρώνατε το περισσότερο το 2010, τώρα σας έχει κάνει και έκπτωση. Ναι, εμένα μπορεί να υποθέσει κάτι. Κύριε Γκόγκο, εμένα, ναι, με ενοχλεί αυτό που διαβάζω εδώ. Με ενοχλεί τέλος ίδρευσης. Με ενοχλεί χρήση υδρογόνου. Δηλαδή το ρολόι που μου μετράει το νερό, πληρώνω μισό ευρώ γι' αυτό. Γιατί? Θα μου πείτε, με το μισό ευρώ θα σωθεί η Ζάκυνθος ή εσείς και τα λοιπά. Όχι. Αλλά με ενοχλεί γιατί αυτό το μισό ευρώ. Αυτό δεν έχει νόημα. Δεν έχει, δηλαδή, ας πούμε, και βλέπετε μέσα σε ένα λογαριασμό τα 11 ευρώ γίνονται 35. Μάλιστα. Αυτό εσάς δεν σας ενοχλεί? Υπάρχει και άλλο ερώτημα. Τον τηλεθεατή δεν τον ενοχλεί, γιατί τα 11 ευρώ του νερού του γίνονται 35? Βασίλη. Κύριε Γουάστορ, φίλος τηλεθεατής, σε ρωτά, είστε ένας, μάλλον λέει, είστε ένας σωστός και μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά ξέρετε που είναι. Το αλλά με ενδιαφέρει. Από τα αλλά και μετά. Αλλά ξέρετε, λέει, που βρίσκονται τα απομακρυσμένα χωριά της Ζακύνθου. Έχετε έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα πάτε να τους χτυπήσετε την πόρτα και να τους πείτε να σας ψηφίσουν? Έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει να φέρει το αυτοκίνητό του και εγώ το δικό μου, να μετρήσουμε πόσα χιλιόμετρα κάνει το μήνα αυτό στη Ζάκυνθο μέσα και πόσα εγώ. Τώρα που είστε και υποψήφοι, φαντάζομαι θα κάνετε περισσότερα χιλιόμετρα εσείς από τον πολίτη του. Αγαπητέ συμπολίτη που ερώτησες αυτό, πες μου από ποιο χωριό είσαι και θα έρθω αύριο να σε βρω. Αύριο θα έρθω να σε βρω. Απόψε δεν όχι, αλλά αύριο θα έρθω. Έχετε αρχίσει και σας διαβεβαιώ ότι από όποιο χωριό και να είσαστε, ναι, είναι πολύ πιθανό να ξέρω να σας πω και τι χρώμα έχει η μπασία σας. Έχετε αρχίσει, λοιπόν, τις επισκέψεις, κύριε Γουάστορ, σε όλα τα χωριά της Ζακύνθου. Και σας ρωτάω, λοιπόν. Γιώργο, πριν, επειδή έχουμε τις ΔΕΗΑΣ. Ανοιχτή γραμμή, ο λόγος στους τηλεθεατές. Έχουμε ένα σχόλιο τηλεθεατή από την Κεφαλονιά αυτή τη φορά. Χαίρομαι. Που λέει ότι τόσο στην Κεφαλονιά όσο και στη Ζάκυνθο τα ποσά που πληρώνουν για το νερό είναι υπερβολικά. Είναι ντροπή των πολιτικών. Ναι. Τι λέω εγώ, άλλο λέω εγώ. Και στο Κεφαλονίτη να του πω ότι η νόνα μου ήταν από το Λιξούρι. Λοιπόν, τώρα να κάνω το ερώτημα. Πάτε, λοιπόν, έχετε ξεκινήσει τις επισκέψεις στα σπίτια. Μάλιστα. Και βλέπετε σε κάθε σπίτι, προφανώς που πάτε, ότι, ναι, υπάρχουν διαφόρων ειδών προβλήματα. Με βασικότερο όλων, ότι δύο ή τρία άτομα είναι σε μια τετραμελή οικογένεια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας. Ένας υποψήφιος δήμαρχος, κύριε Γουάστορ, τι, ναι, μπορεί να πει σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα τους πείσει να τον ψηφίσουν στις εκλογές του Μαΐου? Τι τους λέτε? Αυτό θέλω να μου πείτε. Τους λέτε αλήθεια, τους λέτε ψέματα, τι ακριβώς τους λέτε? Τους λέτε θα τους γιορίσετε, τι ακριβώς κάνετε? Και κάποιος... κυρίως, Γιώργο, να το συμπληρώσω, να αλλάξει και την οτροπία που υπήρχε μέχρι σήμερα, έτσι, που όλοι ήθελαν μια θεσούλα για το παιδί τους στο Δήμο ή στο Δημόσιο. Το δικαίωμα για τη δουλειά είναι το πιο ιερό δικαίωμα που έχει ο καθένας. Κάποτε μου ήρθε μια εντολή να απολυθούν 10 άνθρωποι. Εγώ δεν τους απέλησα. Απολυθήκατε εσείς μετά ή όχι? Πήρα, όχι, θα σας πω. Και επειδή αρνηθήκατε την εντολή, γι' αυτό θα σας πω. Δεν την αρνήθηκα. Θα σας πω τι έγινε. Του ζήτησα χρόνο. Τους είπα πότε πρέπει να απολυθούν. Μου είπαν σε ένα μήνα πρέπει να έχουν φύγει 10 άνθρωποι. Λέω, τον ένα μήνα αυτό δεν μπορούμε να τον κάνουμε ένα εξάμηνο για να μπορέσω να κάνω, να φτιάξω, να διορθώσω κτλ. Λέει, όχι 6 μήνες, 3 μήνες. Όχι 3 μήνες, 4 μήνες. Τελικά μείναμε στους 4 μήνες. Πρώτον, στους 4 αυτούς μήνες, εγώ είχα μετρήσει. Είχα δει. 3 έφευγαν σε σύνταξη. Ειλικρινά σας το λέω. 3 έφευγαν σε σύνταξη.
Δεν μπήκα στο γραφείο μου σαν διευθυντής εάν δεν έβρισκα δουλειά στους 7 υπόλοιπους από αδελφές, φίλες, εταιρείες. Από αδελφές, φίλες, εταιρείες. Τους βρήκα δουλειά. Δηλαδή απευθυνθήκατε σε ανταγωνιστές. Σε ανταγωνιστές. Εντάξει, δεν είναι δόκιμος ο όρος ανταγωνιστές. Αν πουλούσαν φάρμακα και εκείνες. Σε φαρμακευτικές εταιρείες. Ανταγωνιστές. Οι οποίες είχαν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ο ένας για ένα, ο άλλος δύο. Αυτό το είπα. Μπράβο σας. Τώρα τι κάνετε, κύριε Γουάστρο. Τώρα λοιπόν εγώ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν. Θα φάω. Να το χρησιμοποιώ πολλές φορές. Απλές λέξεις. Αρχαίες ακιθινές λέξεις. Θα φάω τα λυσιακά μου, έτσι, έτσι τα λέγανε στα αρχαία ζακιθινά, να τους βρω δουλειά. Στο Δήμο, όχι στο Δήμο, αλλά, όχι στο Δήμο. Αλλά, μακάρι να υπήρχε στο Δήμο να υπήρχαν 35. Θες να πάρω 35. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όπου μπορώ, όπου. Προσέξτε, ναι, αν είναι ο Βασίλης επιχειρηματίας και πάει ένας δήμαρχος και του πει: Βασίλη, θέλω να μου βάλεις στο μαγαζί σου δύο υπαλλήλους. Ναι, αμέσως επιχειρηματίας θα σας πει. Θα μου πει να μου βγάλει καρέκλες έξω. Όχι. Βεβαίως, τραπεζοκαθίσματα. Όχι, το πρώτο. Όχι, όχι. Ή να γλιτώσει κάποιους φόρους ή κάποια τέλη τα οποία πληρώνει. Όχι. Πώς, κύριε Γουάστρο, θα υπάρξει κάποιο αντάλλαγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι, όχι. Ακούστε, κύριε Γκόγκο, είναι μερικά πράγματα που δεν έχουν αντάλλαγμα. Και εγώ, όπως σας είπα, που πήγα τα παιδιά αυτά που είναι και εργαστήκανε σε άλλες εταιρείες, δεν μου πάνε. Ναι, σου παίρνουμε τα παιδιά, αλλά. Θα φταίνει. Τι να μου πούνε, θα. Δεν υπήρχε αντάλλαγμα. Άσχετα αν μετά, εγώ ξέρω εγώ, μπορώ να τους προσέλαβα εγώ ένα δικό τους άτομο σε μία ανάγκη τους. Σε μία άλλη περίπτωση, ξέρω εγώ. Και αυτό ανταλλάγει αντάλλαγμα είναι δεν, ναι, αλλά είναι ηθική αντάλλαγμα. Δεν, ναι. δεν είναι. Εκείνο που θέλω εγώ να πω είναι το εξής. Ότι βεβαίως όταν έχει. Και ποια, ανέργους, και ποια επιχείρηση τώρα θα προσλάβει κόσμο, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι ο τζίρος έχει πέσει. Ωραία. Ότι σύμφωνη, ήδη υπάρχοντε υπάλληλοι απολύονται. Πώς εσείς θα πάτε να τους πείτε πάρτε δύο και τρεις. Μα δεν θα τους πω πάρτε. Αν έχουν, αν θα επιθυμούν. Αν μπορούν. Αν μπορούν. Αν δεν μπορούν, δεν θα του βρω δουλειά. Ο δήμαρχος δεν μπορεί. Δεν έχει πώς να πω έτσι, το δικαίωμα να προσλαμβάνει κόσμο. Εκτός από το ξέρω εγώ αυτούς οι οποίοι είναι στη Δημαρχία, τι εργοστάσιο είναι ο Δήμος. Δεν είναι εργοστάσιο. Θα τον βοηθήσω. Γιώργο, να πάμε με τις διαφημίσεις. Πρέπει να σας έχω διαφημίσεις. Πάμε. Φροντιστήριο Γνωστικό. Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο με βασικό μας στόχο οι μαθητές μας να ανταποκριθούν στις δυσκολίες του σχολείου και να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προσφέρουμε αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και αποτελούν εγγύηση για σίγουρα αποτελέσματα. Σωστά εκπαιδευμένους και έμπειρους καθηγητές. Κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις και ευχάριστο περιβάλλον διδασκαλίας. Οργανωμένη γραμματιακή υποστήριξη για την καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς και τους μαθητές. Μοιραστείτε τις πιο ωραίες σας στιγμές μαζί μας. Casa di Pasta, ο δικός σας χώρος με τους δικούς σας ανθρώπους. Τα λόγια λίγα μπροστά στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση. Casa di Pasta, το πιο ωραίο ταξίδι γεύσης και συναισθημάτων. Casa di Pasta, γιατί το πάθος για αυθεντική ιταλική κουζίνα δεν ελέγχεται. Ονειρεύεστε το ιδανικό σπίτι με ελληνικό χειροποίητο επιπλό? Ελάτε σε εμάς. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. Δραστηριοποιείτε στο χώρο του επίπλου από το 1971. Στην έκθεσή μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία επίπλων που ικανοποιεί κάθε γούστο. Κατασκευάζουμε επιπλά σύμφωνα με την υπόδειξη του δικού σας σχεδιασμού, ιδανικά για το χώρο σας. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. Επίσης διαθέτουμε πρακτικές λύσεις για παιδικό δωμάτιο, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, καθώς και ντουλάπες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. 74ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, Ροβιάτα Αμαλιάδας. Τηλέφωνο 26220-22847. Στόχος μας να κάνουμε πράξη κάθε επιθυμία σας.
Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Κολυπονδίνος. Έκθεση, συνεργείο, φανοποιείο με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό. Στην υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα που διαθέτουμε τώρα και η γραιριοκίνηση. Για κάθε τύπο αυτοκινήτου, παρέχοντας υπεύθυνες και αξιόπιστες ολοκληρωμένες λύσεις. Προσφορά 15% έκπτωση και δωρεάν τεχνικός έλεγχος. Στην οδό αεροδρομίου Αμπελόκη Πιζακίνθου. Τηλέφωνο 2695026664. Μελετάμε. Σχεδιάζουμε. Προβλέπουμε. Κατασκευάζουμε. Την ιδανική λύση για το δικό σας σπίτι. Πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου Γιάννης Φλεμοτόμος. Φροντίζετε πραγματικά αυτούς που αγαπάτε? Ακουστικά βαρικοΐας Μαρίνος Κάντιλας. Ζήστε την εμπειρία της άνεσης που προσφέρουν οι ανώτερες αυτόματες λειτουργίες. Πρωτοποριακές ακουστικές εφαρμογές που διευκολύνουν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και καλύπτονται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ, τώρα και τον ΟΓΑ. Βάλτε πλώρη για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Φέρεις. Πλώρη για το όνειρο. Πλώρη για Ιόνιο. Ελάτε να περπατήσουμε στα γραφικά καντούνια και στις παλιές ρούγες με τα ψηλά καμπαναριά. Στη διαδρομή ίσως αφογκραστούμε το σιγοψιθύρισμα κάποιας καντάδας. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, αλλά μέχρι τον πεζόδρομο, στην ανάληψη. Η Ζάκυνθος, το κοράλι του Ιωνίου, διηγείται. Στο κέντρο τέχνης Μιλάνου. Στην καλερί του πρώτου ορόφου, οι μνήμες είναι ζωντανές μέσα από τους πίνακες του Αντώνη Μιλάνου. Στο ισόγειο μπορείτε να βρείτε σε τιμές για όλα τα βαλάντια, έργα τέχνης πρωτότυπα, αλλά και αναπαραγωγή σε καμβά. Τους σκόπους σας να αποδίδουν περισσότερους καρπούς με τη Euro και Macro, μία από τις κορυφαίες εταιρείες λιπασμάτων στον κόσμο. Entech, πρωτοπορία στη θρέψη, μεγαλύτερη σοδιά. UTech, νέα τεχνολογία για 100% απόδοση λιπάσματος. Nitrofosca, ιδανική αναλογία θρεπτικών συστατικών για καλύτερη ποιότητα καρπών. Λιπάσματα υψηλής τεχνολογίας Euro και Macro, το κλειδί της ανάπτυξης. Ιδιωτικό κτέο το Vision, το μεγαλύτερο δίκτυο ιδιωτικών κτέο στην Ελλάδα. Γρήγορη εξυπηρέτηση, σύγχρονος εξοπλισμός, έμπειρο προσωπικό. Πλήρης πιστοποιημένος τεχνικός έλεγχος δικύκλων και οχημάτων έως και 3,5 τόνους. Έκδοση κάρτας καυσαερίων, ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης όποια μέρα και ώρα θέλεις. Πολύ σύντομα και τεχνικός έλεγχος βαρέων οχημάτων και EDR. Εδώ είμαστε ξανά, κυρίες και κύριοι. Ανοιχτή γραμμή. Πάντοτε μαζί μας ο υποψήφιος δήμαρχος Ζακύνθου, κύριος Διονύσης Γουάστορ, ο οποίος αυτή τη μία ώρα που έχει περάσει έχει πει αρκετά πράγματα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο ίδιος το αύριο του Δήμου Ζακύνθου. Και όπως εξήγησε, ο δήμαρχος, ο νέος, πρέπει να είναι manager και όχι ένας απλός πολιτικός. Φαντάζομαι ότι το συμπέρασμα που έχω βγάλει μέχρι τώρα, κύριε Γουάστορ, είναι σωστό, έτσι? Ακριβώς σωστό. Να ξέρει να βγάζει χρήματα από αλλού, ναι, για το Δήμο. Το αντιλήφθηκα. Και όχι από το Δήμο για το Δήμο. Είπατε προηγουμένως ότι ο Δήμαρχος θα προσπαθήσει να βρει δουλειά σε νέους ανθρώπους, αλλά δεν είναι και μάγος, να το πω εγώ πιο αναλυτικά και πιο απλά, πιο λαϊκά, να βρει αν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και αυτές οι προοπτικές. Ο Δήμαρχος μπορεί να μην μπορεί να βρει δουλειά σε νέους ανθρώπους, μπορεί όμως να κάνει μειώσεις. Και σας ρωτάω, επειδή είπατε προηγουμένως τον λογαριασμό του νερού, θα κάνετε μειώσεις στην ίδρυυση π.χ.?
Ακούστε να σας πω. Αν αναλάβετε δήμαρχος. Ακούστε, θα προσπαθήσω τα χρήματα αυτά τα οποία είναι πώς τα λέω εδώ πέρα, τέλος υδρομέτρου. Ναι. Τέλος υδρομέτρου, να τα βρω από κάπου αλλού. Γιατί να τα πληρώνετε? Επειδή αν, το μετράνε τώρα. Αν δεν τα βρείτε από κάπου αλλού και βάζετε, θα τα αφήσετε στο λογαριασμό. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να. Δεν θα κατηγορούν αύριο εσάς οι πολίτες ότι αφήσατε τα χρήματα όπως κάνετε εσείς σήμερα? Όχι, όχι. Ακούστε να σας πω. Το κάθε πράγμα θα είναι μελετημένο και θα είναι και στην ώρα του. Δεν μπορεί. Θα βρω πρώτα το πώς μπορώ να αντικαταστήσω αυτά τα 50 λεπτά του υδρομέτρου, ναι, και μετά θα το κόψω. Αν δεν τα βρω, δεν θα το κόψω. Θα το πούμε έτσι. Θα μείνει στο λογαριασμό. Θα μείνει, φυσικά. Πάντως, Γιώργο, έχουμε εδώ έτσι, τοποθέτηση από τον κύριο Αβράμη. Η ικανότητα του Δημάρχου είναι αυτή, να βρει χρήματα από κάπου για να αλαφρύνει το δημότη. Άμα δεν τα βρει, δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει με το πρώτο έχουμε τοποθέτηση του κύριου Αβράμη, ο οποίος λέει ότι οι λογαριασμοί από το 2011 έχουν απλοποιηθεί, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει τι ακριβώς πληρώνει, κύριε Γουάσο, επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκηση. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με το τέλος χρήσης, το οποίο αναφερθήκατε, είναι λέγεται την αντικατάσταση των εφθορών. Σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με την πόλη, λέει ο κύριος Αβράμης, η μείωση ξεπερνά το 30% των λογαριασμών σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι τα χρήματα αυτά τα οποία αναφέρει ο αγαπητός Παναγιώτης ότι είναι για τη φθορά, δηλαδή κερατάς και δαρμένος. Το όργανο που μου μετράει, δικό σου δεν είναι το όργανο, δικό μου είναι το όργανο. Τη φθορά του εγώ θα την πληρώσω? Ερώτηση. Ο μετρητής του νερού δικός μου είναι ή της ΔΕΙΑΣ? Της ΔΕΙΑΣ. Τη φθορά γιατί την πληρώνω εγώ? Μήπως είναι ένα είδος εγγύησης ότι υπάρχει ένα υδρόμετρο στο σπίτι σας? Ενδεχομένως, κύριε Γουάστον. Άλλο θέμα. Λοιπόν, είπατε. Έχουμε ερώτηση. Και μέσα από τις ερωτήσεις, Γιώργο, μαθαίνουμε και εμείς πράγματα που πιθανώς να μην τα ξέραμε. Πάμε. Η ερώτηση είναι από έναν παλιό πρόεδρο, ο οποίος λέει, κύριε Γουάστον, ότι έδινε νερό δωρεάν στις γυναίκες προκειμένου να ποτίσουν τα λουλούδια τους. Εσείς θα το κάνετε αν γίνετε δήμαρχος? Για να ποτίζουν τα λουλούδια. Είναι πολύ μπροστά ο τηλεθεατής, έτσι. Για να ποτίζουν. Αν και παλιός. Ακούστε την απάντηση, αγαπητέ πρόεδρε. Για να ποτίζουν τα λουλούδια τους, ίσως όχι. Αλλά όταν βλέπω ένα λογαριασμό που να έχει 3 κυβικά κατανάλωση, που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος μόνος του, μία γιαγιά, και δεν μπορεί να το πληρώσει, δεν θα τους κόψω το ρεύμα, το νερό. Ενώ τώρα. Το κόβετε το νερό. Όχι, το κόβετε, το κόβουν το νερό μετά από κάποιες ημέρες και με κάτι. Και το πάω και παραπέρα. Εάν δω έναν λογαριασμό ότι έχει 5 κυβικά και έχει 2 χρόνια και 3 χρόνια να το πληρώσει, θα πάω να τις το κόψω. Να τις κόψω δηλαδή το ένα βαρέλι νερό το μήνα που καταναλώνει και δεν έχει να το πληρώσει ούτε αυτό. Θα το κόψω από εκείνο που έχει 1500, που λέει ο λόγος, κάθε δίμηνο ευρώ νερό. Και δεν το πληρώνει, αυτό δεν το κόψω. Μάλιστα. Το έργο της Δημοτικής Αρχής, της παρούσης, πώς το κρίνεται μέχρι τώρα, κύριε Τιτάνιο. Έχει πει ο κύριος Δήμαρχος, ναι, ότι το έργο της Δημοτικής Αρχής είναι τιτάνιο, το έχει χαρακτηρίσει. Να σας το περιγράψω. Παρακαλώ, αυτό σας ρωτάω. Θα μου επιτρέψετε να φορέσω τα γυαλιά μου. Πραγματικά είναι τιτάνιο έργο της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Πρώτον, δεν είναι τιτάνιο έργο η μεταφορά της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου από το παλιό Δημαρχείο στο Πνευματικό Κέντρο? Πόσο στήχησε αυτή η μεταφορά, πότε αποφασίστηκε, ποιος την αποφάσισε? Δεν είναι τιτάνιο έργο η μεταφορά της πολεοδομίας από την πόλη στον Πανάτο, που όλα τα μαγαζιά εκεί της περιοχής δουλεύαν από μια τυρόπιτα που θα κατέβαινε ο άλλος να πάει στην πολεοδομία μέχρι τα φωτοτυπικά, μέχρι. Δεν είναι τιτάνιο έργο τα γήπεδα του τένις? Δεν είναι τιτάνιο έργο που τώρα είναι κακό, είναι να δημιουργήσει ένα γήπεδο καθόλου τένις? Καθόλου κακό να δημιουργήσει 5 γήπεδα τένις. Εγώ υπόσχομαι ότι αντί για αυτά τα 2 τένις που σταματήσανε, να κάνουμε 4. Αλλά σύμφωνα με τους κανόνες, σύμφωνα με τον νόμο που είναι, δηλαδή. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όχι στη γραμμή του Αγίαλου. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι άλλοι χώροι. Γιατί στο παράνομα, γιατί στο έδαφος αυτό, το οποίο δεν είναι για οικοδομή,
Γιατί χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πώς θα πληρωθεί. Άρα εσείς λοιπόν έχετε αντίρρηση με τη διαδικασία που ακολουθείτε και την πολιτική και την νομική. Μα, όχι με ένα γήπεδο τέννις που λέτε, κύριε για τα νέα παιδιά. Εγώ να κάνω 4 γήπεδα, όχι 2. Αλλά εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Θα πάρω απόφαση του Δημοτικού, γιατί ο Δήμαρχος, όπως ξέρετε, δεν ψηφίζει. Είναι εκτελεστής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το έργο είναι προσωπικό του. Είναι του Δήμαρχου του Διονύση Γουάστορ, είναι του Γιώργου του Γκόγκου, προσωπικό του, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε στο επόμενο. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε, γιατί το πρόστιμο των 54.000 ευρώ ο κύριος Δήμαρχος το δίνει να βαρύνει το Δήμο, αφού είναι προσωπικό του έργο. Το παρακάτω. Δεν είναι τιτάνιο έργο η καταμέτρηση των τετραγωνικών που τώρα... Που τώρα το τονίζω, θα πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του ο κάθε Ζακυνθινός στην εφορία, γιατί περάσαν όλα αυτά στην εφορία και η εφορία θα του ζητήσει αναδρομικά τη διαφορά αυτών των τετραγωνικών του σπιτιού. Είστε βέβαιος γι' αυτό? Βεβαίως, έτσι είμαι. Έχει ανακοινωθεί κάτι δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών, από κάποια άλλη πηγή? Δεν ξέρω. Εσείς, αν έχετε άλλη πληροφόρηση. Όχι, ρωτάω αν έχετε κάποια πληροφόρηση. Εγώ ξέρω ότι έτσι θα γίνει. Να το μάθει και ο κόσμος. Ειλικρινά, έτσι ακούω, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Βάστα, άλλο ακούμε ότι πρόκειται να γίνει κάτι και άλλο το χειροπιαστό. Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει. Εντάξει, μπορεί να είναι αυτό που είναι σήμερα καπνός, αύριο να δούμε και τη φωτίτσα του. Επόμενο. Εγώ ξέρω πάντως ότι η εφορία θα αναζητήσει τη διαφορά και θα επιβάλλει και πρόστιμα. Ξέρω. Στους πολίτες λέτε. Στους πολίτες, βέβαια. Επόμενο. Δεν είναι τιτάνιο έργο το έργο του Λίβα που πρόκειται, που αν γίνει εκεί πάνω, να υπάρξει κίνδυνος να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας επί γενναίες γενναιών και αιώνες αιώνων και να μην μπορούμε... Είναι καλύτερα να μένουν τα σκουπίδια στο σκοπό? Όχι. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Γουάστορ, γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Μπουζή... Θα σας πω αμέσως. Κύριε Γουάστορ, γιατί νομίζετε... Να απαντήσω στο... Θα σας πω αμέσως. Η δική μου η λύση για τα σκουπίδια την περιγράφω στην διακήρυξη της δημοτικής κίνησής μας, ότι θα πρέπει να είναι έξω από τη Ζάκυνθο. Έχετε υπόψη σας... Θα πάνε στην Κεφαλονιά τα σκουπίδια. Όχι, ακούστε, έχετε υπόψη σας... Υπάρχει ενδεχόμενο να πάνε στην Κεφαλονιά. Δεν θα πάνε στην Κεφαλονιά. Εγώ σας λέγω πώς το σκέφτομαι το πράγμα εγώ. Έχετε υπόψη σας τα λεγόμενα ΣΔΙΤ. Είναι οι σύνδεσμοι, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κύριε Γκόγκο, τα σκουπίδια είναι πηγή πλούτου, θησαυρός. Γιατί να ξοδεύω και να φορολογώ και να εισπράττω τόσα λεφτά από το Δημότη μας για τα σκουπίδια τη στιγμή που μπορεί να εισπράττει ο Δημότης από αυτή την πηγή πλούτου? Τι πρέπει να γίνει, εγώ σας ρωτάω, κύριε Άστρο, προσέξτε. Πώληση, θα υπάρχει ένα σκοπός. Ναι. Έχει κλατάρει, βεβαίως, δεν χωράει άλλα σκουπίδια. Ο Λίβας είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πού θα πάνε σε ένα μήνα τα σκουπίδια της Ζάκυνθου? Θα σας πω αμέσως. Ή μόλις ξεκινήσει η τουριστική περίοδος που θα έρθει χιλιάδες κόσμος στο Γησυφάλι. Βεβαίως. Ο Λίβας οπωσδήποτε δεν πρέπει να περνάει από το μυαλό κανενός. Μα κανενός. Ο σκοπός πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει. Όχι μόνο πείτε μου τη θέση που πρέπει να πάνε. Εκτός Ζακύνθου θα ευρεθούν. Στην Κεφαλονιά, συμφωνείτε να πάνε στην Κεφαλονιά? Απέναντι, στην Πελοπόννησο. Γιατί εκεί υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Δεν θα απαιτηθεί κάποιο κόστος είτε στην Κεφαλονιά που λέω εγώ, είτε στην Πελοπόννησο που λέτε εσείς για να πάνε τα σκουπίδια της Ζακύνθου? Δεν θα αυξηθούν τα τέλη, κύριε Γουάστρο, που πληρώνει ο κόσμος για να μεταφερθούν τα σκουπίδια προς τα εκεί? Αντίθετο. Ποιος θα μας φέρει τα σκουπίδια, κύριε Γουάστρο? Ακούστε, κύριε. Αντίθετο. Το κάθε τόνο που τώρα μου στοιχίζει 10 μονάδες για να τον μαζέψω και να τον πάω και να τον στο Λίβα ή στο Σκοπό ή οπουδήποτε αλλού. Εγώ αντί να ξοδεύω 10 ευρώ, θα εισπράττω 3 ευρώ να τον πουλάω. Και αυτός θα τον παίρνει, θα τον κάνει ό,τι θέλει. Θα τον πάει απέναντι στο ΣΔΙΤ, στο εργοστάσιο, στο απέναντι. Έχετε κάποια πηγή εκεί προς την Πελοπόννησο που θα μπορούσε να αγοράσει τα σκουπίδια μας? Γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Υπάρχουν, να το κάνετε πρώτα στη Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν 4 εταιρείες. Ειλικρινά σας το λέω, δεν το έχω το χαρτί μαζί. Το έχετε ψάξει το θέμα, δηλαδή. Υπάρχουν 4 εταιρείες αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με αυτή τη μέθοδο. Αγοράζουν σκουπίδια. Να τους πουλήσουμε, το έχουμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Μα δεν θα είμαστε οι πρώτοι. Γιατί δεν πάτε μια μέρα στο γραφείο του κύριου Μποζίκη για να του πείτε: έχω 4 εταιρείες που ξέρω ότι κάνουν αυτή τη δουλειά. Μα κύριε Μποζίκη δεν το ξέρει και αυτό. Και το θέμα είναι τι σκουπίδια. Μπορεί να μην το ξέρω. Ο κύριος Μποζίκης έχει άλλη νοοτροπία από αυτή που έχω εγώ. Ο κύριος Μποζίκης θέλει το Λίβα να αγοραστούν τα κατσάβραχα εκεί πέρα με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλωτρίωσης, που ξέρετε τι σημαίνει
αναγκαστική απαλωτρίωση. Ένα πράγμα που στοιχίζει 10, στο αγοράζω εγώ 100. Ή τα παίρνουν και ένα κομμάτι ψωμί. Υπάρχει και αυτή η πλευρά τη αναγκαστική απαλωτρίωση. Δεν υπάρχει στην αναγκαστική ποτέ. Βεβαίως. Μπορεί κάποιο να μην θέλει να πουλήσει, αλλά επειδή πρέπει να γίνει το εργογείο, ναι, να το πάρουν και ένα κομμάτι ψωμί. Για επάνω στο λίβα μιλάμε τώρα. Βεβαίως. Έτσι, για επάνω το λίβα. Την κορυφή του βουνού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν μιλάμε, τώρα για τη γωνία σταδίου και πανεπιστημίου που εκεί πραγματικά στοιχίζει και πρέπει να το πληρώσει ο άλλος πολύ, πολύ ακριβά. Ακόμα καλύτερα λοιπόν, επειδή πρόκειται για την άλλη άκρη του νησιού και στην κορυφή του βουνού, για ψήφου δεν έχουν αξία. Δεν έχουν αξία, αυτό, λέμε, αυτό σας λέω. Αλλά με την αναγκαστική απαλωτρίωση όμως, λέω άλλος δεν το πουλάω και σου λέει πάρε 100 αφού στοιχίζει ένα. Στοιχίζει ένα. Δεν νομίζω θα γίνει έτσι, αλλά πάση περιπτώσει. Μέχρι να το δούμε. Θα το δούμε. Ελπίζω να μην το δούμε, γιατί αν το δούμε και αυτό εδώ θα είναι μεγάλη ατραξιόν. Μεγάλη ατραξιόν. Προχωράμε τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπαμε προηγουμένως για τα χρήματα που θα βρεθούν. Κύριε Γκόγκο, αν είσαστε εσείς δήμαρχος ή διαχειριστής, τι θα προτιμούσατε να κάνετε? 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ. Πεζοδρόμιο γύρω-γύρω από το νέο θέατρο που γίνεται, ή να διαθέσετε αυτό το 100 εκατομμύριο για να κάνετε 100 άλλες δουλειές. 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσέξτε, για τα πεζοδρόμια. Και πεζοδρόμιο έξω από το δημοτικό θέατρο. Από το δημοτικό θέατρο. Κακό έργο. Καλό, αλλά 1 εκατομμύριο ευρώ, κύριε Γκόγκο. 350 εκατομμύρια δραχμές. Προφανώς πρόκειται για έργο του δημοσίου και ξέρετε ότι τα έργα του δημοσίου πληρώνονται σε υψηλές τιμές. Νομίζω ότι το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Λοιπόν. Δεν τα πληρώνει ο δήμαρχος ή ο κάθε δήμαρχος από την τσέπη του. Προφανώς τόσο έχει πάρει. Γι' αυτό δεν τα πονάνε, κύριε Γκόγκο. Γιατί δεν είναι από την τσέπη του. Τι να κάνει, να βάλει ο δήμαρχος λεφτά? Όχι φυσικά, αλλά να πονέσει το χρήμα το δημόσιο. Και να μην μου λέει 1 εκατομμύριο ευρώ για τα πεζοδρόμια γύρω. Να κάνει με 50.000 πεζοδρόμιο. Ας βάλει πλάκες 1 εκατομμύριο ευρώ, 350 εκατομμύρια ευρώ. Σας λέω και πάλι ότι δεν βγαίνει ούτε από τον δήμαρχο, ούτε από τον αντιπεριφερειάρχη, ούτε από τον βουλευτή. Λοιπόν. Είναι τιμές δημοσίου. Λοιπόν. Αυτό σου πληρώνει το δημόσιο. Η γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη. 1 εκατομμύριο ευρώ δεν κάνει, κύριε Γουάστρο. Ποιος την έβγαλε, ο αντιπεριφερειάρχης? Η γέφυρα, ή εγώ ή εσείς? Το Αγίου... δημόσιο. Κανείς δεν πονάει τα χρήματα του Κοσμάκη, του φορολόγου. Μα πρέπει να πονέσει ο υπουργός που βγάζει τις αποφάσεις, κύριε Γουάστρο. Λοιπόν, δεν ευθύνεται ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε αντιπεριφερειάρχης. Και εσείς αύριο να είστε δήμαρχος Ακίνθου, δεν θα ευθύνεστε εσείς αν ένα έργο αντί για 1 εκατομμύριο ευρώ που θα το κάνει ένας ιδιώτης να το κάνει το κράτος με 20 εκατομμύρια ευρώ, θα ευθύνεστε εσείς? Λοιπόν. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ αμέσως. Με αυτό. Δεν θα ευθύνεστε εσείς. Σας απαντώ αμέσως. Πάμε. Εάν πω εγώ στον κύριο Υπουργό ότι δεν θέλω εγώ το 1 εκατομμύριο ευρώ για το πεζοδρόμιο που μου δίνεις, κύριε Υπουργέ, δεν το θέλω. Ναι. Αλλά θέλω να μου δώσεις το 1 εκατομμύριο ευρώ αυτό για να τσοντάρω, να το πούμε έτσι, στην προβλήτα μου. Τι να το κάνω, κύριε, εγώ τα πεζοδρόμια? Αν ο κωδικός είναι συγκεκριμένος, τα λεφτά του πεζοδρομίου από τη Ζάκυνθο στη Λευκάδα. Θα φτιαχτούν και εκεί πεζοδρόμια. Προσέξτε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί για κάθε έργο. Δεν μπορεί να παίρνει από την προβλήτα για να φτιάξει πεζοδρόμιο, ούτε από τα πεζοδρόμια για να φτιάξει προβλήτα. Ακούστε. Θα σου χρωστάει. Σα τα φτιάξω ερωτήματα που έχετε αντιμετωπίσει κι εσεί ω αυριανό δημοσιογράφο. Ακούστε. Θα μου τα χρωστάει ο κάθε υπουργό το 1 εκατομμύριο που δεν τα ήθελα εγώ για το θέατρο. Θα μου τα χρωστάει. Από πού, κύριε Γουάστορ, θα σας τα χρωστάει? Από άλλο κωδικό. Μα δεν μπορεί να γίνει μεταφορά, γι' αυτό φύγανε και τα χρήματα όπως είπατε και εσείς. Με τις οπτικές ίνες. Για τις οπτικές ίνες δεν φύγανε τα χρήματα, κύριε Γουάστορ. Μπορούσαν να πάνε τα 2 εκατομμύρια ευρώ από τις οπτικές ίνες να πάνε να φτιάξουμε 2 πάρκα. Για κάθε υπουργό θα σας πει, κύριε Γουάστορ, αν δεν θέλετε 1 εκατομμύριο ευρώ να το πείσω. Δεν φύγανε για τις οπτικές ίνες, δεν φύγανε γιατί δεν τα θέλαμε. Φύγανε ούτε γιατί δεν τα διεκδικήσαμε για κάποιο άλλο έργο. Φύγανε γιατί αδιαφορήσαμε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο τα χρήματα για τα πεζοδρόμια του Δημοτικού Θεάτρου είναι χρήματα από το ΕΣΠΑ. Να σας ερωτήσω κάτι. Τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα πληρώνει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας άλλος πολιτικός. Αυτό θέλω να σας πω. Και εσείς αύριο, αν είστε Δήμαρχος, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είπατε προηγουμένως θα παίρνετε. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει. Δεν πληρώνει ο κάθε Δήμαρχος. Ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που λέτε. Παρακαλώ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει, δεν ξέρω, 3 εκατομμύρια ευρώ νομίζω για τον εξαερισμό της πλατείας Σολομού. Για την αναβάθμιση και την εξαερισμό. Την αναβάθμιση, γιατί είναι βιοκλιματική αναβάθμιση κτλ. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να τα διώξουμε? Φυσικά όχι. Αλλά τι να κάνουμε? Θα τα ζητήσουμε για. Είναι θέμα φιλοσοφίας και νοοτροπίας. Εγώ δεν θέλω να σας ρωτάω. Καλά γιατί κάνετε. Είναι προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε εσείς αύριο αν είστε δήμαρχος.
Όταν εμένα μου δώσει, όταν μου δώσει εμένα για την πάνω, πώς το λένε εκεί, για το Βόρειο Πόλο ψυγείο, τι να το κάνω. Δεν το θέλω αυτό το έργο. Δεν το θέλω. Θα του ζητήσω να μου δώσει κάτι αντίστοιχο, ισόποσο, από άλλο κωδικό για κάτι που το έχω ανάγκη. Δεν θέλω εγώ να αναβαθμίσω, κύριε, την πλατεία Σολομού. Θέλω να φτιάξω τα καμίνια. Δεν μου δίνεις αυτά εδώ τα 3 εκατομμύρια. Είναι συγκεκριμένος, κύριε Γουάσο, σας λέω. Μου λέτε να τα. Είναι συγκεκριμένος ο κωδικός. Αν δεν πάρουμε δεν τα χρήματα παίρνω, για την πλατεία Σολομού, θα χάνουμε και πάνε σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι απλό το αυτό. Και αντίστοιχο ποσό. Ακούστε με. Και αντίστοιχο ποσό εγώ θα το ζητήσω για κάτι που το έχω ανάγκη. Αν όμως δεν μπορούν να σας το δώσουν. Μα δεν μπορεί να μου το δώσει. Δεν μπορεί να μου δώσει τώρα για την να προχωρήσουμε στο δεν μπορεί να μου δώσει ψυγείο όταν είναι δήμος στο Βόρειο Πόλο. Έχετε τελειώσει με αυτά που λέγατε για τη Δημοτική Αρχή, μισό λεπτό, Βασίλη. Προχωρήστε. Όχι, αν θέλετε να ολοκληρώσουμε λίγο με την κριτική και να προχωρήσουμε στα ερωτήματα των τηλεθεατών. Προχωρήστε. Εσείς να προχωρήσετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να συνεχίσω στο τιτάνιο έργο της παρούσας Δημοτικής Αρχής ερωτώντας το γιατί γίνανε αυτές οι περίφημες φιέστες του καλοκαιριού με τους, ξέρω εγώ, Αλβανούς καλεσμένους. Δεν έγινε το καλοκαίρι, τώρα πρόσφατα έγινε. Πρόσφατα, ναι, ναι. Όποτε έγινε. Είναι φιέστα δηλαδή να κάνει κάποιος ένα πολιτιστικό γεγονός για έναν λαό ο οποίος, μέλη του οποίου μένουν εδώ χρόνια και προσφέρουν στην τοπική οικονομία, έχουν επιχειρήσει, είναι οικογενειά. Και που δεν πλήρωσε, Γιώργο Δήμος, έτσι δεν πλήρωσε κάποιο, ήταν μηδαμινό το ποσό. Πόσο ήταν το ποσό? 1.400 νομίζω, 1.500 ευρώ κάπου εκεί. Γιατί υπήρχαν και χορηγίες, κύριε Γουάστο. Πάντως υπάρχουν και άλλοι. Μήπως υπάρχει καμία σκοπιμότητα, γιατί υπάρχουν εδώ και Ρώσοι και Βούλγαροι και Γάλλοι και. Εξ όσο γνωρίζω, χωρίς να θέλω να ρωτήσω. Όταν δεν τη σκοπιμότητα, είναι σημαντικό. Τι εννοείται? Δεν ξέρω. Γιατί να γίνουν αυτές οι φιέστες? Δεν ξέρω. Ειλικρινά ρωτάω. Γιατί? Έχετε κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού σας? Έχω. Πείτε τότε λίγο. Πολλά λέγονται για πολλές ελληνοποιήσεις Αλβανών. Μήπως υπάρχει από πίσω από εδώ καμία σκοπιμότητα? Ρωτήθηκε σήμερα ο κύριος Αγγελάκας γι' αυτό, ο Γενικός Γραμματέας, και είπε ότι δεν έχει ελέγξει το θέμα, αν υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις. Είπε όμως το εξής για τις ελληνοποιήσεις, ότι για να γίνει μια τέτοια αίτηση προς την αποκεντρωμένη διοίκηση που έχει έδρα την Πάτρα, να περάσει από την Επιτροπή την Αρμόδια, να ελεγχθεί εξωγενειστικά κλπ., θα περάσουν 3 χρόνια. Άρα σε αυτές τις εκλογές, όσοι έχουν ζητήσει να γίνουν Έλληνες και είναι αλλοδαποί, δεν πρόκειται να ψηφίσουν. Γιατί το 10 ξεκίνησαν. Σας λέω ότι χρειάζονται 3-4 χρόνια. Τα έχουν περάσει ήδη. Ενδεχομένως λοιπόν να μην, ψηφίσουν και έχουν, μακάρι. Όχι, εσείς μακάρι να ψηφίσουν. Για αιτήματα τώρα ελληνοποιήσεων. Όχι. Μαζικών αιτημάτων. Αυτό λέτε? Ή διαχρονικά? Διαχρονικά μιλάω. Είναι πολλές μα πολλές και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από ό,τι πληροφορούμε είναι περισσότερες. Και θα πάνε όλοι να ψηφίσουν τον κύριο Μποζίκη για παράδειγμα, οι αλλοδαποί που θα γίνουν Έλληνες? Δεν ξέρω. Εγώ το ερωτώ προς, το θέτω προς μια ερεύνηση. Το θεωρώ, ας το πούμε, λίγο έτσι προσέρευνα. Επόμενο θέμα. Προσέρευνα. Το έχετε ερευνήσει ή προκτήθησαν το ερευνήσετε εσείς, κύριε Γουάστο? Ναι, θα το κοιτάξω. Ειλικρινά θα το κοιτάξω. Όπως επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε το τι συμβαίνει με αυτή την περίφημη καταγγελία του κυρίου Συνετού για τις πώς λέγονται αυτές τις πρέπει οπωσδήποτε. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι συμβαίνει τελικά. Τι πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο χθες να επισπευθεί η ανακοίνωση του πορίσματος για να γνωρίζουμε όλοι. Πρέπει οπωσδήποτε να ανακοινωθεί. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι θολά. Είναι θολά και πρέπει το δυνατό συντομότερο να διευκρινιστούν. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε? Όχι, να πείτε? Αρκετά. Λοιπόν, Βασίλη, ερωτήστε θα τον αρκετά. Καταρχήν, είναι αρκετές, κύριε Γουάστορ. Ναι, ναι. Διαφωνείτε, λέει, με την αποκέντρωση των υπηρεσιών και συγκεκριμένα με τη μεταφορά της πολεοδομίας στο Βανάτο? Με την αποκέντρωση δεν διαφωνώ καθόλου. Μα καθόλου. Αρκεί να γίνεται με σύνεση και εποφελία των συναλλασσομένων. Το ότι πήγε στον Πανάτο η πολεοδομία, ειδικά η πολεοδομία, δεν το βλέπω πως είναι και πολύ ωφέλιμο για τους πολίτες, χωρίς να υπονοώ ότι είναι ωφέλιμο για κάποιους άλλους. Δεν εξυπηρέτει τους πολίτες. Γιατί ο άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο πώς θα πάει στον Πανάτο? Το θεωρώ δηλαδή ότι ήταν μια ενέργεια που πολλούς έβλαψε και κανένα δεν ωφέλησε. Όσοι όμως έχουν, κύριε Γουάστορ, αυτοκίνητο, βρίσκουν πάρκινγκ που δεν βρίσκουν στην πόλη. Όσοι δεν έχουν, να κοιτάξουμε αυτούς που δεν έχουν, όχι αυτούς που έχουν. Μάλιστα. Γιατί Αλεξάνδρο Ρώμα, τι λέτε? Έναν Γιώργο, να καλύψουμε λίγο. Αλεξάνδρο Ρώμα, θέλετε? Ναι, είναι σύντομα, Βασίλη. Είναι σύντομα. Πολύ σοβαρό το θέμα. Έχω κάνει μια πρόταση ναι. Της μεικτής
της μεικτής χρήσεως, δηλαδή την επέκταση των, όχι των σκεπασμένων από τις καμάρες πεζοδρομίων, ναι, σημείων, αλλά από τις καμάρες και έξω, προς το, στην άσφαλτο δηλαδή, το έχω μετρήσει, είναι 15 μέτρα η πλατεία ή το πλάτος του, του δρόμου, να διαπλατινθούν τα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά και να μείνει μία λουρίδα ώστε να διέρχεται μόνο ένα αυτοκίνητο, το οποίο θα μπορεί να επιβιβάζει είναι, και είναι, να αποβιβάζει. Είναι μεσοβέζικη λύση όμως, κύριε Γκόστο. Όχι, ναι, θα περίμενα από εσάς να μου πείτε ή πεζόδρομος ή ανοιχτό. Όχι, όχι, αυτό όχι, είναι μεσοβέζικη λύση. Εάν δείτε, ναι, εδώ πίσω από τη νομαρχία είναι μια σχολή οδηγών και έχει μια τεράστια αφίσα που είναι ένας δρόμος μιας πόλης ευρωπαϊκής και είναι ακριβώς αυτό που σας λέω και από τη μέση, από τη μέση ίσα ίσα που περνάει ένα εγγλέζικη πόλη πρέπει να είναι, περνάει ένα κόκκινο λεωφορείο. Θεωρώ ότι δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο ακόμα στη Ζάκυνθο. Πρέπει να ο δρόμος είμαστε, να είναι ή ανοιχτός ή κλειστός. Μεσοβέζικες λύσεις έκανα τους περιγράφω και θεωρώ ότι δεν θα ευδοκιμήσουν στο νησί. Ακούστε, εάν πούμε ότι γίνεται ή το ένα ή το άλλο, κάποιοι θα είναι παραπονεμένοι. Με τον τρόπο που λέω εγώ, κανείς δεν θα είναι. Γιατί και ο δρόμος θα είναι ανοιχτός να περνάνε. Και δεξιά και αριστερά θα είναι τόσο φαρδί. Όταν λαμβάνετε μια πολιτική απόφαση όμως, κάποιοι θα είναι δυσαρεστημένοι και κάποιοι, όχι, θα είναι ικανοποιημένοι. Εντάξει. Όλοι ικανοποιημένοι, εντάξει, δεν πρόκειται να είναι ποτέ και πουθενά. Με τον δυσαρεστημένοι και όλοι θα είναι τηλεθεατές που δεν απαντάμε στις ερωτήσεις τους. Λοιπόν, πολίτης λέει ότι το πόσιμο νερό στο καταστάρι έκλεισε και οι πολίτες αναγκάζονται να αγοράζουν εμφιαλωμένο. Το κέντρο υγείας είναι παραμελημένο και δεν υπάρχει συγκοινωνία. Ωραιότατα. Το καταστάρι είναι μέσα στη λάσπη και χωρίς υπονόμους. Τι θα κάνετε για όλα αυτά να εκλεγείτε δήμαρχος? Ωραιότατα. Πρέπει ο φίλος να μην έχει δει, δεν ξέρω αν το βρω, την ανακοίνωση διακήρυξή μας. Λέω εδώ, 1η Ιουνίου 2013, πρώτη μέρα του καλοκαιριού, δημιουργήθηκε από ομάδα Ζακυνθινών που αγωνιούν για το μέλλον του τόπου, η κίνηση Ωραία και Μόνη Ζάκυνθο. Πάμε στο σημείο αν θέλετε για να γλιτώσουμε. Μόνες προϋποθέσεις. Στόχοι της κίνησης είναι η με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον και προς πάσα κατεύθυνση διεργασίες και ενέργειες που θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την επίτευξη σε βάθος το πολύ πενταετίας των εξής έργων. Πρώτον, διαρκής παροχή πόσιμου νερού στην πόλη. Στο καταστάρι? Σε όλο το νησί. Σε όλο το νησί. Με έργα ίδρυψης, κύριε Γουάστρο. Σε όλο το νησί. Δεν επιτρέπεται να τα εκατομμύρια. Τι να το κάνω, κύριε Γκόγκο, εγώ να έχω εξαερισμένη πλατεία Σολομού όταν δεν μου δίνουν λεφτά να κάνω πόσιμο νερό σε όλο το νησί τρεχούμενο? Τι να τα κάνω εγώ? Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τι να τα κάνω εγώ, ναι, το 1 εκατομμύριο για το πεζοδρόμιο? Ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί, κύριε Γουάστορ. Και σας είναι εξηγώ. Η κωδική της πλατείας, η κωδική του νερού, η κωδική της αποχέτευσης. Να μην ξαναγυρίσουμε γύρω στα ίδια όμως. Έχει δίκιο, Βασίλη. Εμένα η θεωρία μου είναι: δεν θέλω κάτι που δεν το χρειάζομαι. Θέλω κάτι ανταυτού που το χρειάζομαι. Πάρτε το, μου το χρωστάτε κάπου αλλού. Μου το δίνετε αλλού. Πώς θα το κάνουμε? Δεν το θέλω αυτό. Δεν θέλω εγώ όταν έχω ένα ρολόι, δεν θέλω δεύτερο ρολόι. Είναι απλοϊκή αντιμετώπιση πολύ όμως, αν μου επιτρέπετε να σας το πω, αυτή τη κατάσταση. Και τι δεύτερο είπατε? Ο τηλεθεατής ρωτάει έξω από το νερό για το κέντρο υγείας, το οποίο είναι παραμελημένο. Κέντρο υγείας. Και... αμέσως. Ένας υπάλληλος του Δήμου, γραφέας, πόσο στοιχίζει το μήνα? Τι μισθό έχει? Ένα μισθό. Α. Λέω εδώ, 18 δημοτικά ιατρία σε ορισμένα χωριά. Ναι, αλλά από μόνο του, δηλαδή, κύριε Βάσο, δεν αρκούν. Ούτε η αρκή, λέω από μόνο του, τα κτίρια δεν αρκούν. Ούτε η αρκή επάνδραση με διοικητικό προσωπικό. Γιατρό μιλάμε. Όταν λέω δημοτικά ιατρία, δεν εννοώ να κάνουμε ένα ιατρείο χωρίς γιατρό. Έναν γιατρό έμισθο του Δήμου. Δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα γιατροί, δημοτικοί γιατροί του Δήμου. Δεν υπάρχουν του Δήμου. Γιατί να πάρω δύο γιατρούς, έναν εδώ, έναν εκεί στις δύο άκρες του χωριού, με μισθό να μπορέσει ο άλλος να του χτυπήσει την πόρτα και να μην τρέχει στη χώρα. Το λέω αυτό. Μάλιστα. Επίσης, ερώτηση τηλεθεατή, λέει πώς είναι δυνατόν να θέλετε να γίνετε δήμαρχος, ναι, και να μην έχετε ενημερωθεί για τους εξοραϊσμούς και τις αναπλάσεις, καθώς και για άλλα σημαντικά θέματα. Ποιους εξοραϊσμούς? Σε πλατείες εννοεί ο τηλεθεατής, προφανώς, σε περιοχές, προφανώς, εάν εννοεί αναβάθμιση εισόδων της πόλης, εξοραϊσμός κημητηρίων, τι εννοεί? Καθαρός Άγιος Χαραλάμπης. Προφανώς θα αναφέρεται στην κριτική που κάνατε στο, ναι, Τιτάνιο, όπως το χαρακτηρίσατε έργο της... Όχι, δεν το χαρακτηρίσα εγώ, ο Δήμαρχος το λέει. Κάναμε Τιτάνιο έργο, δεν το είπα εγώ.
Ο Δήμαρχος είπε έχουμε κάνει τιτάνιο έργο. Θέλει να σας στείλω το δημοσίευμά του. Ο ίδιος το έχει πει. Έχουμε κάνει τιτάνιο έργο. Δεν ήταν ειρωνία αυτό που είπα. Το έχει πει ο ίδιος. Πριν περάσω όμως σε διαφημίσεις, δύο ερωτήματα ακόμα τηλεθεατών για να κλείσουμε την νότα πολύ σύντομα. Από τα τετραγωνικά που μετρήθηκαν, τα χιλιάδες ευρώ έπρεπε να πάνε στο σύνδεσμο καθαριότητας βάσει νόμου. Αυτά δεν πήγαν ποτέ, λέει ο τηλεθεατής. Πήγαν κάπου αλλού. Θα το καταγγείλετε? Δεν το έχω κάτι υπόψη μου. Θα το κοιτάξω, θα το μελετήσω, θα δω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι με ρωτάει. Λοιπόν, και ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι. Επειδή λέει ο τηλεθέτης, σας ακούμε την τελευταία ώρα να χαρακτηρίζετε και να παρουσιάζετε το έργο της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπεριφέρεια και τον κύριο Μιλωνά, πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει τη Ζάκηθο με το έργο του? Ποια είναι η γνώμη σας? Η γνώμη μου είναι ότι η αντιπεριφέρεια είναι αυτό που λέει η λέξη. Αντί. Η αντιπεριφέρεια δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες. Το βάρος όλο πέφτει στους δημάρχους των πόλεων. Η αντιπεριφέρεια έχει τα χέρια της μισοδεμένα. Μάλιστα. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Μίσος και Βαλονιά. Το πλοίο που κάνει τη διαφορά. Γρήγορο, μοντέρνο, άνετο, ασφαλές, ευέλικτο, αξιόπλο, σύγχρονο, γιορτινό. Πλήρωμα και προσωπικό στις υπηρεσίες των επιβατών. Νήσος Κεφαλονιά. Το μεγάλο ταξίδι φαίνεται μικρό και όμορφο. Κεφαλονιαν Lines. Μια εταιρεία Κεφαλονιαν Lines. Ένα πλοίο Νήσος Κεφαλονιά. Γράφουν τη δική τους ιστορία στο Ιόνιο. Στα Πανταζάτος Μάρκετ και Τελικατέσεν εσείς επιλέγετε και εμείς γεμίζουμε το καλάθι σας στις πιο οικονομικές τιμές. Και μην ξεχνάτε να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα παραγωγής μας. Πανταζάτος Μάρκετ και Τελικατέσεν. 30 χρόνια δίπλα στον Κεφαλονίτη. Για κουφώματα με εγγύηση ποιότητας και τιμές μοναδικά προσιτές, εμπιστευτείτε τον ειδικό. Πόρτες παράθυρα αλουμινίου Κρεζίας. Ο ειδικός που εγγυάται για σας κουφώματα που αντέχουν την πρόκληση του χρόνου και της φθοράς. Επιλέξτε υπεύθυνα. Επιλέξτε σίγουρα. Πόρτες παράθυρα αλουμινίου Τιμόθεος Κρεζίας. Στην Κυψέλη, στο 10ο χιλιόμετρο Ζακύνθου Αλικών. Τηλέφωνα 26950-63761. 6972-02-3858. Πήγα χθες να τσεκάρω φροντιστήριο. Σε ποιο? Στο Καλό είναι, αλλά δεν υποκαμισάς. Μάθημα στο τραπέζι δεν υπάρχει. Καθηγητές, respect. Φροντιστήρια που καμισάς. Το φροντιστήριο που θες, στην τιμή που θέλουν οι γονείς σου. Καλό είναι, αλλά δεν είναι που καμισάς. Φροντιστήρια που καμισάς. Η επιτυχία έρχεται πιο κοντά. Με το που μπήκα το αισθάνθηκα. Ένας παριζιάνικος αέρας. Ατμόσφαιρα αυθεντικής πατισερή. Γεύση μιας άλλης εποχής με πολλές τόσεις φαντασίας. Όχι, δεν χρειάστηκε να πάω μακριά. Ο Νάρκισσος ήρθε στο κέντρο της πόλης. Ζαχαροπλαστείο Νάρκισσος. Δεν είναι ένα απλό ζαχαροπλαστείο. Θυμίζει γαλλικό μπιστρό. Κι όμως είναι τόσο προσιτό. Χειροποίητα γλυκά, παγωτό και πολλές λιχουδιές για το σπίτι, για το γραφείο, για κάθε στιγμή της μέρας. Νάρκισσος. Γιατί είμαι επιλεκτική. Και απαιτώ το καλύτερο. Ονειρεύεστε το ιδανικό σπίτι με ελληνικό χειροποίητο επιπλό? Ελάτε σε εμάς. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. Δραστηριοποιείτε στο χώρο του επίπλου από το 1971. Στην έκθεσή μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία επίπλων που ικανοποιεί κάθε γούστο.
Κατασκευάζουμε έπιπλα σύμφωνα με την υπόδειξη του δικού σας σχεδιασμού, ιδανικά για το χώρο σας. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. Επίσης διαθέτουμε πρακτικές λύσεις για παιδικό δωμάτιο, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, καθώς και ντουλάπες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βιοτεχνία επίπλων Τρικόγιας. 74ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, Ροβιάτα Αμαλιάδας. Τηλέφωνο 26 22 0 22 847. Στόχος μας να κάνουμε πράξη κάθε επιθυμία σας. Αθλοκίνηση. Γιατί η άσκηση είναι τρόπος ζωής. Ρένος Παπαδάτος. Οι μηχανές δεν είναι απλά μέσο μετακίνησης. Είναι τρόπος ζωής. Απόδοση, ταχύτητα, ασφάλεια. Μοτορένο Παπαδάτος. Χειμώνας, κρύο, καιρός για δύο. Και αυτό το χειμώνα το διαχρονικό είναι και πάλι κοντά μας. Κάθε βράδυ εντελώς ανακαινισμένο, με νέες γεύσεις και με καινούριο μουσικό πρόγραμμα και διασκέδαση για όλες τις ωρέξεις. Ταβέρνα διαχρονικό. Γιατί είπαμε ότι ο Κοσμάκης για να αντέξει στην κρίση πρέπει όχι μόνο να τη γιομίσει, αλλά και λιγάκι να το γλεντήσει. Ταβέρνα διαχρονικό. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Τηλέφωνο 26 95 0 62 174. Αυτή την Παρασκευή στο περιοδικό Στιγμές. Το ερωτηματολόγιο του Προύστ. Οι 35 στιγμές του Κώστα Κρομίδα, της Διάνας Χαϊκάλη Χυμαριού. Όταν οι παρέες γράφουν ιστορία, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιθακιάς. Πρόβες γέρμα του Λόρκα στη Λιθακιά με το φακό του Γιώργου Γεωργιάδη. Πρώτη ποδηλατοβόλτα της χρονιάς στους δρόμους της Ζακύνθου. Η αρχιτεκτονική πάει στα βουνά. Οικολογικά ευρωπαϊκά καταφύγια της Σοφίας Λικούρεση. Και όλες οι αγαπημένες σας μόνιμες στήλες. Μην το χάσετε. Κυκλοφορεί Παρασκευή 17 Ιανουαρίου μαζί με την ημέρα. Τελευταίο μέρος εκπομπής σε ανοιχτή γραμμή, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Βάστορ έχει δώσει απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα τα οποία του έχουμε θέσει, κυρίως όσον αφορά τα έργα τα οποία προτίθεται να κάνει να αναλάβει αύριο, μεθαύριο, δήμαρχος Ζακύνθου. Και βεβαίως να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το τοπικό μέρος, Βασίλη, με κάποια τελευταία ερωτήματα. Δεν υπάρχουν ερωτήματα, σχόλια υπάρχουν. Σχόλια, να τα ακούσουμε. Συνθεατών, οι οποίοι λένε ότι κατά πόσο το πεζοδρόμιο στο νέο Δημοτικό Θέατρο θα κατασκευαστεί από πλάκες χρυσού, ούτως ώστε το κόστος κατασκευής να φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Και εγώ, Άστορ. Σας απάντησα. Εγώ δεν σας είναι είπα. Χρήματα που δίνει το κράτος όμως και όχι ο Δήμος. Είναι χρήματα του ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούνται. Και τα οποία βέβαια, Γιώργο και κύριε Γουάστορ, αν δεν αξιοποιηθούν, τα χρήματα θα επιστρέψουν πίσω. Έτσι δεν θα πάνε πουθενά. Σαφώς. Άλλο σχόλιο, Βασίλη. Η απάντηση, παρακαλώ. Η απάντησή μου είναι η εξής. Όταν έχω δύο ρολόγια και μου δώσεις άλλο ένα τρίτο, δεν το θέλω. Σου το γυρίζω πίσω και μου το χρωστάς. Και αυτά το ένα εκατομμύριο που δεν τα παίρνω εγώ από για τα πεζοδρόμια. Θα μου τα δώσεις για να κάνω την προβλήτα, να τσοντάρω στην προβλήτα. Θα μου τα δώσεις για δενδροφύτευση, θα μου τα δώσεις για να πληρώσω κάποιες άλλες ανάγκες, για κάποια άλλα έργα κτλ. Τι να το κάνω εγώ, να μου στέλνεις ψυγείο όταν είμαι κάτοικος Αλάσκας.
Άλλο ερώτημα, Βασί. Ότι αναλωνόμαστε, λέει, και όλοι οι πολιτικοί αναλώνονται, Γιώργο, στο γεγονός ότι μοιράζουν εκατομμύρια για έργα και δεν υπάρχει μια τουαλέτα μες στην πόλη. Μάλιστα. Σωστό. Και το λέω και αυτό κάπου. Αναβάθμιση κτλ. Κάπου το λέω. Εν πάση περιπτώσει, είναι μέσα στο πρόγραμμά μας και μέσα αυτό. Μέσα στη διακήρυξη στο πρόγραμμά σας. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε λίγο, κύριε Γουάστρο, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι, πείτε. Και επειδή προέρχεστε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μια νέα δημοκρατία η οποία κυβερνά τον τόπο σήμερα με κυβερνητικό της εταίρο το ΠΑΣΟΚ, πώς βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει ένα μνημόνιο, υπάρχουν πολύ σκληρά οικονομικά μέτρα τα οποία θα βιώσουν μόλις το πετσί μας και το 2014. Και το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι το εξής. Είστε υπέρ ή κατά της κυβέρνησης και των μέτρων που ακολουθεί και επιβάλλει στο λαό? Ακούστε, κύριε Γκόμπο. Ή υπέρ του μνημονίου ή κατά του μνημονίου? Το μνημόνιο ναι. Είναι ένας πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος. Στον πόλεμο δεν πας γιατί τον θέλεις, τον πόλεμο. Σε αναγκάζουν να πας. Ο εχθρός ποιος είναι, κύριε Γουάστορα, ακριβώς? Δεν έχω καταλάβει. Στον πόλεμο. Να τον πω. Ο εχθρός, κύριε Γκόγκο, είναι αυτοί οι οποίοι μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Εμείς δηλαδή, όχι εμείς ακριβώς. Είναι αυτοί οι οποίοι μας έφεραν σε αυτό το σημείο του πολέμου και σε κατάσταση χειρότερη από τον πόλεμο. Πείτε τους ποιοι είναι, γιατί δεν τους βλέπουν οι πληθυντές. Θα σας πω αμέσως. Η δικτατορία το 1974 παρέδωσε ένα χρέος 14% το καθαρίς του εθνικού προϊόντος. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μεταξύ 1974 και 1979 το αύξησε κατά 5 μονάδες, το πήγε στο 19%. Ο Γεώργιος Ράλης το πήγε στο 21%. Σας τα λέω. Όλο και ανεβαίνουμε. Όλο και ανεβαίνουμε. Και αυτά δεν είναι δικά μου στοιχεία. Είναι του Χάρβαρντ, που είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, που έχει βγάλει 3 νομπελίστες στην οικονομία. Το 21% του 1981 που άφησε ο Γεώργιος Ράλης, ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσα σε 8 χρόνια το πήγε, ακούστε, από 21% του χρέους. Έτσι, το πήγε στο 64,2% του ΑΕΠ. Δηλαδή χρέωσε 42-43 ολόκληρες μονάδες μέσα σε 8 χρόνια. Στη συνέχεια ο έμνηστος Ξενοφών Ζολώντας το πήγε στις 71 μονάδες. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, για να μην φανεί ότι είμαι υπέρ ενός ή άλλου, το ανέβασε στις 98 μονάδες. Δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια το αύξησε κατά 27,2 μονάδες. Ο Σιμίτης το πήγε στο 98,6. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο δεύτερος το πήγε στις 121 μονάδες, το καθαρίς του ΑΕΠ, και ο Γιώργος Παπανδρέου στο 142 του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει το εξής, με απλά λόγια. Ένας οικογενειάρχης που παίρνει 100 δραχμές το χρόνο έπρεπε να δώσει 14 δραχμές το χρόνο για να ξοφλήσει όλο του το χρέος. Σήμερα ένας οικογενειάρχης που βγάζει 100 δραχμές πρέπει να δώσει 142. Αυτοί οι κύριοι. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ, το χρόνο δεν πρόκειται να ξεπληρωθεί ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται αυτό να ξεπληρωθεί. Αυτό συμπέρασμα. Συνεπώς λοιπόν, το μνημόνιο. Και ο κύριος Σαμαράς δεν το βλέπει τώρα αυτό? Φυσικά το βλέπει. Κύριε Γουάστρο, τότε τι κάνει? Εφαρμόζει μνημόνια και αυτή την πολιτική που ακολουθήσε και προηγούμενη. Εγώ διαφωνώ ως προς τη μέθοδο εξόφλησης αυτού του χρέους. Ναι. Υπήρχαν δύο δρόμοι. Η λιτότητα, η εξαθλίωση και η πείνα για να εξοφλήσει αυτό το χρέος. Αυτό που ακολουθούμε, τώρα. Και ένας δεύτερος τρόπος, η ανάπτυξη πρώτα και μετά η εξόφληση. Σου χρωστώ, δεν μπορώ να σταδώσω. Ό,τι έχει γίνει με τη Γερμανία. Ακριβώς. Η πρόταση που κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε. Δεν ξέρω ποιος την κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο αυτός. Εγώ νομίζω ότι αυτός ήταν ο σωστότερος τρόπος. Άρα η Νέα Δημοκρατία και με τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει τη χώρα, σύμφωνα με αυτό που λέτε, σε λάθος δρόμο.
Είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν ξέρω κατά πόσον ήταν εφικτός ο δεύτερος. Γιατί μπορεί να μην ήταν εφικτός. Ήταν μονόδρομος τώρα το μνημόνιο, κύριε Γουάστο. Δεν το ξέρω ακόμα. Θα περιμένετε την Νέα Δημοκρατία. Ναι, από αυτά που είπατε όμως αποδεικνύεται ότι δεν ήταν μονόδρομος. Εσείς το είπατε. Εσείς το αποδείξατε προηγουμένως τα στοιχεία που δώσατε. Δεν ήταν μονόδρομος. Είπα μία μέθοδο. Κατά πόσον είναι εφικτή αυτή η δεύτερη και κατά πόσον δεν είναι, δεν μπορώ να το ξέρω. Εσείς τώρα που συγγνώμη που είστε υποψήφιος δήμαρχος της Ζάκυνθο, δεν χρεώνεστε μια πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Σας λέει, ο κόσμος, μπορεί να έχετε από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, να πάτε με τον κύριο Σαμαρά να ζητήσετε ψήφο. Γιώργο, είναι αυτό που ρώτησα στην αρχή, ότι ενδυόμαστε το μανδύα του ανεξάρτητου και κατεβαίνουμε σε εκλογές. Πείτε, απαντήστε κύριε Γουάστρο. Είναι τρομερά εύκολη η απάντηση. Σας είπα, άλλο πράγμα η πολιτική, άλλο πράγμα ο Δήμος. Ο Δήμος είναι το σπίτι μου, είναι το νοικοκυριά μου, είναι η γειτονιά μου, είναι ο χώρος μου. Η πολιτική είναι άλλο. Δεν τα μπερδεύω τα δύο πράγματα. Δεν είμαι υπάλληλος ούτε κόμματος, ούτε κυβερνήσεως, ούτε τίποτα. Ο Δήμαρχος είναι ένας ανεξάρτητος, μια ανεξάρτητη αρχή που κοιτάζει μόνο τον τόπο. Ναι, αλλά κύριε Γουάστρο, αν πάρετε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και εκλεγείτε δήμαρχος, θα είστε υπάλληλος. Αν έπαιρνα το χρήσμα, θα ήμουν. Όχι το χρήσμα, τη στήριξη. Μα δεν παίρνω χρήμα. Στήριξη, επαναλαμβάνω, μπορεί να μου τη δώσει ο οποιοδήποτε. Είναι ευπρόσδεκτη και από τη Νέα Δημοκρατία και από τα άλλα κόμματα και από τους φορείς και από τους ανθρώπους και από τις νοικοκυρές και από τους φοιτητές και από τους γέρους και από τους νέους. Να μην σας τα ξαναλέω. Δεν είναι ο Δήμος πολιτική. Δεν είναι κόμμα. Δεν είναι παράρτημα της κεντρικής εξουσίας. Είναι κράτος. Είναι κάτι το εντελώς αυτόνομο. Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, είστε εναντίον του μνημονίου. Αν κατάλαβα καλά. Μπορεί να κάνω λάθος. Ακούστε, μην βάζετε κάτι λόγια που δεν έχω πει. Το μνημόνιο το πληρώνω εγώ όπως και εσείς και δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου. Μα καθόλου. Είπα κάπου σήμερα το πρωί. Κατάλαβα. Ακούστε, είπα σήμερα το πρωί. Ναι. Επειδή έχω εργαστεί 35 χρόνια, έπαιρνα 2.200 ευρώ σύνταξη. Και τώρα παίρνω σχεδόν 1.000. Είμαι ευχαριστημένος. Είμαι υπέρ αυτής της κατάστασης. Είμαι υπέρ αυτού του μνημονίου. Πάντως τι με ρωτάτε. Κύριε Γουάστρο, μου δημιουργείται την εξαπορία. Τι με ρωτάτε. Γιατί δεν φεύγατε από τη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν ισχύει. Κοιτάξτε, είτε φύγω, είτε δεν φύγω. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το γιατί μνημόνιο... βλέπω διαφοροποίηση. Γιώργο, αυτό δεν ρωτήσω εγώ. Ακούστε. Τη δική σας διαφοροποίηση. Γι' αυτό είμαι ένα απλό μέλος. Δεν ήμουν υποψήφιος. Δεν υπήρξα, παρότι μου εδόθηκε ευκαιρία να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Δεν ήθελα πότε εγώ να ασχοληθεί. Στις τελευταίες εκλογές. Στις τελευταίες εκλογές. Ερωτήθηκα και είπα ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Σας πρότεινα να πάτε για βουλευτής δηλαδή. Δεν έγινε ευθέως η πρόταση. Όταν με ρωτήσανε για τον τάδε. Λέω εγώ δεν ενδιαφέρομαι διότι είναι. Ο τάδε. Και ξέρετε ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο εννοώ. Τον κύριο Κολοκοτσά. Που είπατε, προηγουμένως δεν το στηρίξατε. Σαφέστατα και το ξέρει και ο ίδιος. Δεν ενδιαφέρομαι. Και όταν γυρίζει και μου λέει το πρόσωπο αυτό, εσείς, λέω, αφήστε με εμένα, εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Αυτή ήταν η φάση. Άς. Τώρα μπορεί να μου πει εσείς, κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ενδιαφέρομαι. Γιατί ήξερα ότι δεν μπορώ εγώ ποτέ να ψηφίσω κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι μακριά και από τα συμφέροντα και από την ψυχοσύνθεσή μου. Δεν μπορεί. Πάντως, Γιώργο, το ίδιο, κύριε Γουάστρο. Γι' αυτό είμαι ένα απλό μέλος του κόμματος. Θα μπορούσε να μην είσαι αυτό. Δεν ζητώ αφού διαφωνείτε με την πολιτική της. Μα μπορεί να είστε μέλος ενός κόμματος, κύριε Γουάστρο, με τον αρχηγό το οποίο δεν συναντιέστε. Τι πράγμα? Δεν συναντήσετε πουθενά με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά είναι μνημονιακό. Ακολουθεί σε θέματα μνημονίου. Υφίσταμε τη συνέπεια. Δεν σα αρέσει, όπω είπατε, όμω αυτή φυσικά η συνάντηση. Δεν μου αρέσει. Από αφού έπαιρνε 2.000 και παίρνω 1.000 τώρα, μου αρέσει. Αυτό λέω. Όμω ανήκετε ω μέλο σε ένα κόμμα το οποίο ακολουθείτε την πολιτική. Σα επιβάλλει να συναντιέστε καθημερινά με το μνημόνιο. Ακούστε, δεν επιβάλλει κανεί απολύτω τίποτε. Εγώ προσωπικά υφίσταμε τα δεινά αυτή τη κατάσταση. Συνεπώ δεν μπορεί να χειροκροτώ τη φτώχεια μου. Πώς να το κάνουμε. Τη μείωση. Τόσα χρόνια πλήρωνε για να πάρω αυτή τη σύνταξη. Τώρα μου την παίρνω πίσω. Είναι δυνατόν εγώ να λέω καλά μου κάνετε. Ναι. Ξεκάθαρος.
Πάντως, εγώ θα έφευγα αν είμαστε σας, κύριε Γουάστον. Εντάξει, μπορεί να είναι θέμα. Θα ξέφρασα την αντίρρησή μου και θα έλεγα γεια σας. Bye bye. Κοιτάξτε, μέσα σε κάθε κόμμα, ακούστε κύριε Γκόγκο. Παρακαλώ. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, έχουν τις επιφυλάξεις τους, έχουν ή να το πούμε έτσι, μια μικρή εσωτερική αντιπολίτευση. Να το πω έτσι. Πιστεύω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Με βάση την εμπειρία σας, που αμφισβήτητα την διαθέτετε, τι προβλέπετε για το 2014, τι θα γίνει, θα αντέξει ο κόσμος αυτή την κατάσταση? Ο κόσμος έχει φτάσει στα έσχατα. Δεν είναι δυνατόν, και θα το συνδέσω με τη δημοτική αρχή την παρούσα, να κάνεις γήπεδα τένις και να πηγαίνουν παιδιά στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, χωρίς πρωινό. Να το ξαναπώ. Υπάρχουν. Φυσικά δεν το διαβάσατε αυτό το πράγμα. Στη Ζάκηθο. Έχουμε λιποθυμίες δηλαδή στη Ζάκηθο αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω αν έχουμε λιποθυμίες. Ξέρω ότι πάνε παιδάκια χωρίς πρωινό. Το διαβάσατε. Εσείς τα γράφετε. Οι δημοσιογράφοι. Από εσάς τα έχω διαβάσει. Δεν έτυχε εγώ να είναι. Παρότι το σπίτι μου είναι απέναντι από σχολείο, δεν έχω δει εγώ κάτι να λιποθυμάει. Αλλά εσείς λέτε ότι πάνε και το πιστεύω. Ειλικρινά το πιστεύω. Υπάρχουν που περνάνε δύσκολα. Είναι οφανές αυτό. Φαίνεται. Αλήθεια είναι. Λοιπόν. Άλλο. Κάτι είπατε προηγώ, κάτι πήγατε να πείτε όμως. Και διεκόπη ο ερμός σας. Διεκόπη ο ερμός. Είπατε λοιπόν ότι εσείς αυτή τη στιγμή δεν φεύγετε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είστε ένα απλό μέλος. Σας ρώτησα τι θα γίνει και αν προβλέπετε με την κατάσταση. Συγνώμη, έτσι, ναι. Εκεί λοιπόν, θα να το απαντήσουμε ολοκληρωμένα. Λοιπόν, ακούστε. Η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχουν άτομα τα οποία κυριολεκτικά παίνονται. Υπάρχουν άνεργοι, υπάρχουν άρρωστοι οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν έστω και αυτά τα ελάχιστα που ζητάνε και δεν τα έχουν. Σωστή δημιουργία κοινωνικού παντοπολίου από το Δήμο, η βοήθεια που προσφέρει ο ΔΑΣ και αυτή την τελευταία προσφέρει την περιφερειακή ενότητα. Φυσικά. Είναι καλό δηλαδή. Φυσικά είναι καλό. Φυσικά είναι καλό. Σας είπα, δεν είμαι μηδενιστής. Φυσικά είναι καλό. Η πόνιση έχετε για αυτές τις δράσεις, κύριε Γουάστο, ότι πιθανώς να γίνονται για προεκλογικούς λόγους ή ψηφοθερικούς λόγους? Με ενδιαφέρει να έχει ένα κομμάτι ψωμί να φάει αυτός που πεινάει και ας το κάνουν για το σατανά, για οποιονδήποτε. Να πάει να βρει. Σωστή προσέγγιση. Απόλυτα σωστή. Λοιπόν. Με το Πασόκ. Τι προβλέπετε, θα συνεχιστεί η συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας? Θα αντέξουν 152 βουλευτές? Δεν νομίζω. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα αντέξει. Είναι εύθραυστη. Είναι πάνω σε μια κλωστή. Αυτή με 152 βουλευτές, τι πολιτική μπορείς να κάνεις, τι να προχωρήσεις, τι να σταματήσεις. Η Δημάρκα αλλά έκανε γέφυρα από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να σας πω, δεν θέλω να σχολιάσω αυτών των κομμάτων την πολιτική. Δεν την ξέρω και σε βάθος. Δεν. Αν ήταν σωστή ή λάθος ενέργεια, αυτό ρώτησα απλά. Μένα ναι, να όχι. Δεν θέλω να μου αναλύσετε κάτι. Δεν νομίζω. Νομίζω καλά έκανε και έφυγε. Καλά έκανε και έφυγε. Ναι, γιατί δεν είχε καμία δουλειά να πάει. Να είστε. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Επιπόλαιη. Δηλαδή. Δεν μας παρουσιάζει κάποια εναλλακτική λύση. Είπαμε ότι στον πόλεμο πας επειδή είναι πόλεμος. Δεν απόταγε την ελπίδα, κύριε Γουάσταρο, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Η στάση του πολύ φοβάμαι ότι κακός ο πόλεμος, αλλά χειρότερη η πείνα. Χειρότερη η πείνα, πολύ χειρότερη η πείνα. Η στάση του βουλευτή και ο τρόπος. Ενώ πόλεμος στο μνημείο, το μνημόνιο, πόλεμος στο μνημόνιο και το μη μνημόνιο, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι άκρα πείνα. Η στάση του βουλευτή, κύριε Γουάστο. Και την έχουν ζήσει πολλά κράτη αυτή την κατάσταση. Την εξωμνημονιακή. Η στάση του βουλευτή και ο τρόπος προώθησης των προβλημάτων της Ζακύνθου μέσα από το κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος παλεύει, δεν μπορώ, δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο. Παλεύει, πραγματικά παλεύει. Οφείλω, σας επαναλαμβάνω, δεν βλέπω τα πράγματα έτσι, ούτε κομματικά, ούτε οι παρουσίες του. Είναι καλές, είναι δυναμικές. Καλό είναι... που βγαίνει στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωση συνεχώς. Όχι, αυτό δεν μου αρέσει για να σας πω το λόγο. Γιατί συνήθως βγαίνουν για να πούνε κάτι στραβό για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί. Η Ζάκυνθος αρκετά έχει. Η κόντρα που υπάρχει μεταξύ βουλευτή και δημάρχου, μιας που πάτε εκεί. Εις βάρος του Κοσμάκη είναι. Εις βάρος του Κοσμάκη. Όταν λέει, πώς το λένε, τσακώνονται οι ελέφαντες, την πατάνε. Τα βατράχια από κάτω. Άστε.
Άρα δυσφημείται η Ζάκυνθος όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση σε πανελλαδικό κυρίως επίπεδο. Έτσι. Φυσικά, θα μπορούσαν αυτά τα πράγματα να λέγονται εδώ, κατοίκων και να φτάνουν το πολύ μέχρι την Ηλία. Δεν είναι ανάγκη τώρα να βγαίνουμε κάθε μέρα στα αθηναϊκά κανάλια και να αλληλοβριζόμαστε. Ξεχνάτε τι έγινε με τους τυφλούς. Ξεχνάτε τι έγινε που ο νομάρχης. Υπήρχε θέμα όμως. Βεβαίως υπήρχε. Σοβαρότατο. Όσο και να θέλουμε να το κρύψουμε κάτω από το χαλί, υπάρχει θέμα με τους μαϊμούδες. Βεβαίως, αλλά τουλάχιστον ας πούμε αυτό με έβλαψε τη Ζάκυνθο. Αυτή η αντιπαράθεση έβλαψε τη Ζάκυνθο. Ταυτόχρονα όμως κύριε Γουάστορ μπήκε έβλαψε τη Ζάκυνθο το γεγονός ότι κάποιοι έδιναν τα επιδόματα παράνομα. Δεν έβλαψε τη Ζάκυνθο κυρίως η κόντρα που υπάρχει στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωση μεταξύ δύο πολιτικών. Έβλαψαν τη Ζάκυνθο εκείνοι που έδιναν παράνομα τα επιδόματα. Σωστότατα. Σωστά. Και ζημίωσαν το ελληνικό κράτος. Σωστά. Αυτοί οι πρώτοι που είπατε έβλαψαν το κράτος. Το κράτος. Οι άλλοι που τα έβγαλαν στα κανάλια τα αθηναϊκά έβλαψαν όλο το νησί. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα, θετικό γεγονός. Πολλοί διθύραβοι έχουν ακουστεί, δεν ξέρω να συμφωνείτε με αυτούς ή όχι. Αν προσέξατε, ο γιος μου ήταν στην τελετή, αυτός που έπαιζε το πιάνο. Ο πιανίστας στην τελετή εκεί στο Μέγαρο Μουσικής. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Οφείλουν οι κύριοι Ευρωπαίοι να στηρίζουν μια χώρα και όχι να την εκμεταλλεύονται. Και εδώ πρόκειται μάλλον για εκμετάλλευση όλη αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, κύριε Γουάστρο, η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα δεν είναι μια καλή. Και ένα καλό στοιχείο για την καλή εξωτερική εικόνα της Ελλάδος προς το διεθνές στερέωμα. Όχι, δεν το νομίζω. Ταπεινή μου άποψη. Είναι ένα γεγονός, μια χρονική, ας το πούμε. Μια στιγμή που ούτε θα ωφελήσει ούτε θα βλέπει την Ελλάδα. Και προφανώς η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας δεν αφορά τους άνεργους που παιδιάζαν προηγουμένως, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους όπως εσείς που έχετε πάρει. Θα τις κόψουν καμία δόση από αυτά που χρωστάμε? Προφανώς όχι. Λοιπόν. Προφανώς όχι. Λοιπόν. Επειδή πλησιάζω προς το τέλος της εκπομπής, να σας δώσω τη δυνατότητα να απευθύνετε έτσι ένα μήνυμα που θέλετε προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ναι, ναι. Απλά θα ήθελα να πω στους φίλους μας που μας παρακολουθούν, προς κάθε Ζακυνθινό και προς κάθε Ζακυνθινιά, ότι καθημερινά ασφαλώς και βιώνετε όσα δραματικά συμβαίνουν στον τόπο μας, στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο. Βλέπετε όλη την κατάπτωση των πάντων, κάθε αξία καταβαραθρώνεται, κάθε προσπάθεια μιας ολόκληρης ζωής του καθενός καταλήγει χαμένη. Και το χειρότερο, κάθε προοπτική για τους νέους προβάλλει αδιέξοδη. Ακόμα και η ελπίδα που ως τώρα λέγαμε πως πεθαίνει τελευταία, και αυτή ψυχοραγεί. Σχεδόν ξεψυχά. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, εσείς αγαπητοί φίλοι Ζακυνθινοί και Ζακυνθινές, εγώ και οι οικογένειές μας. Στον τόπο αυτό όμως, μέσα από τα σκοτάδια του φοβερού αυτού σήμερα, η ζωή πρέπει να προχωρήσει. Θα αναρωτηθείτε πώς και από ποιους. Σας απαντώ, από εμάς που δεν το βάζουμε κάτω, από εμάς που θέλουμε να μην υποταχτούμε στους καιρούς, από εμάς που δεν θέλουμε να γίνουμε ίδιοι με αυτούς που κατάντησαν τον τόπο έτσι, από εμάς που έχουμε απομείνει παρότι λαβωμένοι άφθαρτοι, από εμάς που είμαστε η τελευταία αναπνοή της ελπίδας και που αν σβήσουμε κι εμείς θα σταματήσει, θα χαθεί κι αυτή. Και μαζί της θα χαθούν κι όλα, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Γι' αυτό φίλοι μου, πιστός στις αρχές μου, που είμαι σίγουρος πως είναι και δικές σας αρχές, τις αρχές μας που λένε πως είναι δειλία το να σιωπά κανείς σε καιρούς σαν τους σημερινούς, πως είναι ατολμία το να βλέπεις να ποδοπατούνται τα πάντα και εσύ να μην κάνεις τίποτα, πως είναι εκτός από έλλειψη ευθύνης και παράληψη καθήκοντος για τα παιδιά μας το να μην κάνουμε κάτι για αυτά, για τα όσα ολέθρια συμβαίνουν τριγύρω μας, σας καλώ όλους σας να λάβετε μέρος στην προσπάθειά μου, να μην αφήσουμε τουλάχιστον την ελπίδα να σβήσει, θεωρώντας τιμή για μένα τη συμμετοχή σας στο ανεξάρτητο και μακράν από τις όποιες κομματικές εξαρτήσεις και σκοπιμότητες ψηφοδέλτιό μου, με τίτλο «Ωραία και μόνη Ζάκυνθος». Και σας καλώ και πάλι να στηρίξετε την προσπάθεια μου αυτή με όλες σας τις δυνάμεις. Είστε η ελπίδα της Ζακύνθου, θεωρείτε κρυγό, στο τελευταίο ερώτημα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι καταθέτω ψυχή, ότι καταθέτω πραγματικά όνειρα, ότι θα το πω, δεν πρόκειται από την πολιτική
να κερδίσω τίποτα. Να χάσω. Αλλά αυτό το χάσιμο θα είναι τόσο μα τόσο γλυκό. Τόσο ωραίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Διονύσης Γουάστρο, υποψήφιος δήμαρχος Ζακύνθου και επικεφαλής του συνδυασμού, όπως ανέφερε ωραία και μόνη Ζάκυνθος. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με κάποιον άλλο ξεχωριστό επίσης καλεσμένο. Ευχαριστώ, Βασίλη Μούτσι, που μου απόψη και κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Κύριε Γουάστρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε και βεβαίως μέχρι το Μάιο που πλησιάζουν οι εκλογές. Επειδή είπατε και ξεκαθαρίσατε ότι εσείς θα φτάσετε μέχρι το τέλος της διαδρομής αυτής, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα φτάσουμε γιατί κανείς δεν με σταματά. Κανενός δεν είμαστε υποχείριοι. Κανενός τις εντολές δεν δεχόμαστε. Δρούμε από καρδιάς, με καθαρό κούτελο, με καθαρό λόγο και με καθαρή ψυχή. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς και τις χίλιες που παρακολουθήσατε. Γεια σας.